Το ακαδημαϊκό τέταρτο τέλειωσε, οπότε αρχίζουμε. Καλημέρα σας. Η κυρία Κατερίνα Περπινιώτη. Παύλα μαζί, όλο μαζί. Όλο μαζί. Δηλαδή, αυτή η οποία έχει κάνει αυτό που λέμε «Le catalogue raisonné» του Εγκονόπλου. Πώς το λέμε ελληνικά? Κατάλογο τεκμηρίωσης, δηλαδή ό,τι χρειάζεται για να ξέρουμε τον ζωγράφο. Για τον Σωτήρη τον Σόρογα δεν μιλώ, ξέρετε όλοι το έργο του και ξέρετε και τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να πω ότι εκθέτησε το Χαράκι, εκθέτησε τη Σιτρώνη, εκθέτησε παντού, έχει γίνει μετά από τον Τάκης που λέμε στη Γαλλία, αυτό που ξέρουν είναι έξω. Λοιπόν, Σωτήρη μου, ευχαριστώ που ήρθες. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζόπουλο, ποιητή και ψυχαναλυτή, ο οποίος καταλαβαίνετε πολύ καλά από ποια άποψη θα μας μιλήσει. Να την, έλα, σε περιμένουμε. Όσο για τον Νάσο τον Βαγενά, δεν έχω να πω τίποτα, μόνο κοιτάξτε ένα έργο 600 σελίδων. Ναι, αλλά δεν είναι δικό μου. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι δικό σας. Είναι της Φραγκίσκης Αμπατσοπούλου. Της Φραγκίσκης Αμπατσοπούλου είναι η επιλογή των κριτικών κειμένων. Αλλά εσείς διευθύνετε τη σειρά. Αν δεν ήταν ο Βαγενάς δεν θα είδε το βιβλίο. Λοιπόν, τραπέζι λέει στρογγυλό όπως πάντοτε, είναι ο... Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο κυρία Καραδόντη, καθώς και τον διευθυντή κύριο Κουτσουμάλη και να μου θυμίσουνε αν είναι 30 χρόνια αυτό το τραπέζι. Είναι από το 86. 31 χρόνια. Λοιπόν, να τα εκατοστήσετε, παιδιά, και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, Εγκονόπουλος. Ο Παλαμάς το 1934 έγραψε ότι όποιος θέλει να μιλήσει για έναν καλλιτέχνη χωρίς να ξέρει την εποχή του, μόνο βλακίες πρόκειται να πει. Λοιπόν, αυτό που λένε οι Γερμανοί, το Zeitgeist δηλαδή, είναι το πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρουμε πριν ανοίξουμε μία κουβέντα για οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ να κάνω εδώ παρά τον τροχνόμο και θυμάμαι πάντοτε τον στίχο του Εγκονόπουλου «Τι γύρευε στη Λάρισα, στρατηγέ, ένας ιδραίος». Εγώ είμαι ιδραίος τώρα βέβαια, όλοι οι άλλοι είναι οι Λαρισιώτες. Δεν ξέρω τίποτε από για τον Εγκονόπουλο. Ξέρω ένα πράγμα μόνο, ότι υπέφερε από το 1938 με την πρώτη του συλλογή με το «Μην ομιλείτε εις τον οδηγό» μέχρι σχεδόν το θάνατό του, να πούμε. Ερωτήσεις λοιπόν μπαίνουν και μόνο τις ερωτήσεις μπορώ να βάλω. Ένα, ήτανε ζωγράφος περισσότερο ή ποιητής περισσότερο? Όλοι εδώ θα σας πούνε ότι ήταν ποιητής περισσότερο. Έχοντας προεδρεύσει κάποιο φεγγάρι το κέντρο Πομπιντού, ξέρω ότι για τους Γάλλους είναι μόνο ζωγράφος. Μόνο ζωγράφος και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο ακόμη, ότι όταν είπα υπάρχουν κι άλλοι μεγάλοι ποιητές, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι υπερεαλιστές, και παρακαλώ πάρα πολύ να μην λέμε σουρεαλιστές, μολονότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης, καλομελέτα και έρχεται Κυριακό. Λοιπόν, ο Κυριάκος ο Κουτσουμάνης λέει πάντοτε σουρεαλιστές. Λοιπόν,
Μολονότι λοιπόν. Δεν λέγω υπερρεαλιστές. Ξέρετε τι θα πάθουμε. Αυτό που πάθουμε, Μακεδονία και Σκόπια. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Έρχομαι από τη Γαλλία. Δεν ανέχομαι όταν είναι σουρρεαλισμός να τον ακούω υπόρεαλισμού. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, κάντε ό,τι θέλετε. Μακεδονία, Σκόπια, πέστε το όπως θέλετε. Αλλά είναι υπερρεαλισμός και όχι σουρρεαλισμός. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν, το πρώτο, είναι ποιητής ή ζωγράφος και ποιο θα μείνει από περισσότερο. Οι Έλληνες λένε ο ποιητής, οι Γάλλοι λένε ο ζωγράφος. Εγώ αναρωτιέμαι ποιος άλλος ζωγράφος Έλληνας υπάρχει υπερρεαλιστής. Λοιπόν, κάπου ψάχνουμε για τον Βακαλό λίγο, κάτι λίγα πράγματα, κάτι άλογα, κάτι αυτά που θυμίζουν λίγο Νταλή, αλλά από την άλλη μεριά μου απαντούν ότι ο μόνος, λέει, Έλληνας επίσης υπερρεαλιστής ζωγράφος είναι ο Μαγιό. Λοιπόν, για τον Μαγιό πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ο Μαγιό είναι Γάλλος, άσχετα αν έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο ή στην Κάρπαθο, τέλος πάντων, κάπου από αλλού. Λοιπόν, να μην, αυτό θα το κοιτάξουμε άλλη στιγμή. Άλλη ερώτηση. Ο Εγκονόπουλος έλεγε και η κόρη του δεν με διέψευσε χτες και την χαιρετώ που είναι μαζί μας σήμερα, ότι έλεγε, εγώ λέει, είμαι ζωγράφος και γράφω ποιήματα μόνο όταν το φως δεν μου επιτρέπει να δω καλά και να γίνω ζωγράφος. Γεννήθηκα λοιπόν ζωγράφος, όπως με πάθος ζωγραφικό, όπως έγραψε επίσης, δεν έγινα ποτέ, λέει, υπερρεαλιστής, αλλά γεννήθηκα υπερρεαλιστής. Οπότε, το άλλο ερώτημα είναι, πόσο είναι υπερρεαλιστής ο Εγκονόπουλος και ποιο είναι το καινούριο που έφερε ο Εγκονόπουλος στον υπερρεαλισμό. Κάποτε υπόθηκε ότι ο Εγκονόπουλος ελληνοποίησε τον υπερρεαλισμό, αλλά αυτά θα τα ακούσουμε από τον Βαγενά. Δεν πρόκειται να μπω στα χωράφια του, ούτε έχω καμία ειδικότητα γι' αυτό. Το άλλο ερώτημα που θα πρέπει να βάλουμε είναι κατά πόσο ο Εγκονόπουλος, εδώ θα με διορθώσει η κόρη του, κατά πόσο ο Εγκονόπουλος, ο Κωνσταντινοπολίτης Εγκονόπουλος, αγαπούσε την Κωνσταντινούπολη. Αγαπούσε την Αγία Σοφιά, αλλά όχι την Κωνσταντινούπολη. Είναι διαφορετικά τα πράγματα για τον Εγκονόπουλο. Όχι για μας σήμερα, κυρίως μετά από την προσευχή που κάνανε οι μουσουλμάνοι μέσα στην Αγία Σοφιά προχτές. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι αν ο Εγκονόπουλος, ο Κωνσταντινοπολίτης, ο οποίος έκανε το λύκειο, το μεγαλύτερο γαλλικό λύκειο το οποίο υπάρχει, δηλαδή το Henri IV, ήξερε καλύτερα γαλλικά ή καλύτερα ελληνικά. Αυτό πρέπει να πω ότι δεν το ξέρω, ξέρω ένα πράγμα μόνο, ότι ήταν ο μόνος τέλειος δίγλωσσος. Αλλά έγινε τέλειος δίγλωσσος γιατί κατάφερε γυρνώντας από το Παρίσι να πάει σε νυχτερινό σχολείο για να μάθει ελληνικά. Προσέξτε, και αν σκεφτούμε ότι ο Καβάφης είναι από την Αλεξάνδρεια, ότι ο Κάλβος γράφει, όπως ξέρετε, στην Αγγλία, αν σκεφτούμε ότι ο Σολωμός ήξερε ή δεν ήξερε ελληνικά, βγάλτε το συμπέρασμά σας, και αν σκεφτούμε ότι και ο Σεφέρης χάρισε ακριβώς στο διπλωματικό του, στην διπλωματική του ιδιότητα, ήξερε κι αυτός περισσότερο, αν θέλετε, ο Σμηνιός Σεφέρης, περισσότερο αγγλικά από τα ελληνικά σχεδόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει το άνοιγμα το οποίο έχει γίνει από αυτούς τους μεγάλους που μόλις ονόμασα προς την Ευρώπη, είναι ακριβώς το μεγάλο άνοιγμα.
μπορούμε να βάλουμε κι άλλες ερωτήσεις για τον Οικονόπουλο. Πολλές άλλες θα απαντηθούν από τους φίλους που έχω γύρω από το τραπέζι. Αν μου επιτρέψετε, θα σας πω δύο εμπειρίες δικές μου για τον υπερρεαλισμό, όχι για τον Οικονόπουλο. Η πρώτη, φτάνοντας ως πρόεδρος του Μπομπού, λέω, θα κάνουμε μία μεγάλη έκθεση για τον υπερρεαλισμό. Πρόεδρος ήμουνα, εντάξει λένε, για τον υπερρεαλισμό. Πώς θα την πούμε, εγώ τελείως, πώς να πούμε, φιλολογίζουσα αν θέλετε, θυμήθηκα τον τελευταίο, τις τελευταίες λέξεις που ο Μπρετούν γράφει στον Ατζά, δηλαδή «La beauté sera convulsive ou ne sera pas», δηλαδή η ομορφιά θα πρέπει να είναι συνταρακτική, ιδελώς δεν θα είναι, δεν θα υπάρξει ομορφιά, λέω θα κάνουμε την έκθεση με αυτόν τον τίτλο. Πράγματι έγινε η μεγάλη έκθεση για τον υπερρεαλισμό στον Μπομπού με αυτόν τον τίτλο. Πρέπει να σας πω ότι ήταν η μόνη έκθεση η οποία δεν είχε πολύ μεγάλη, αν θέλετε, δημοφιλική δημοφιλία και πολλούς επισκέπτες, γιατί κανένας δεν ήξερε την φράση του Μπρετούν. Κανένας. Και περιμένανε τη λέξη υπερρεαλισμός. Ο υπερρεαλισμός δεν υπήρχε, οπότε δεν πήγανε να δούνε αυτή την έκθεση. Αυτό ήταν μία από τις μεγάλες μου αποτυχίες, αν θέλετε, στον Μπομπού. Αλλά θα πρέπει να σας πω, γιατί τα χρόνια μου το επιτράπουν, τη συνάντησή μου με τον Αντρέ Μπρετούν. Νέα φοιτήτρια εγώ, ετοιμάζομαι να παντρευτώ με τον άντρα μου τον Γάλλο και ο άντρας μου είναι πολύ φίλος με τον Κλοντ Ρουά. Ο Κλοντ Ρουά κάθεται στο ίδιο σπίτι με τον Αντρέ Μπρετούν. Λοιπόν, μου λέει η Λολέ Μπελόν, η γυναίκα δηλαδή του, αυτή που έγινε μετά γυναίκα του Κλοντ Ρουά, πάμε να δούμε τον Αντρέ Μπρετούν. Ανεβαίνω απάνω, κάθονταν στο άλλο πάτωμα. Ανεβαίνω απάνω και του λέει η Λολέ, ξέρετε ότι η φίλη μου είναι Ελληνίδα. Με κοιτάει καλά καλά ο Μπρετούν και μου λέει, δεν μου λέτε στην κατοχή, πού είναι η γυναίκα σας, του λέω. Μου λέει στην Ελλάδα. Λέω, γιατί δεν πήγατε μαζί της, είναι τόσο ωραίος τόπος. Και μου λέει, δεν μου λέτε Δεσποινής, εσείς στην κατοχή πήγατε στην Αγγλία, στην Γερμανία. Λέω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η Ελλάδα τώρα με τη Γερμανία και την κατοχή. Αν έχει σχέση, μου λέει, 25 αιώνες είμαστε υπό την κατοχή του ελληνικού πνεύματος και θα θέλατε να πάω εγώ στην Ελλάδα ως ταξιδιώτης και περιηγητής, ποτέ. Ο Μπρετούν δεν έφτασε ποτέ, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα. Και κάτι άλλο, βέβαια περιττό να σας απάντησα, ότι λέει το μεγαλύτερο, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη αλήθεια για την Ελλάδα. Ότι 25 αιώνες η Ελλάδα, το ελληνικό πνεύμα, είναι το πνεύμα το οποίο κατέχει την Ευρώπη. Δεν μου απάντησε εκεί βέβαια, αλλά πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Αντρέ Μπρετούν και η παρέα του, όταν κάνανε το χάρτη τον υπερρεαλιστικό, δεν βάλανε μέσα την Αθήνα. Βάλανε όλη την Κωνσταντινούπολη. Γιατί ακριβώς πιστεύανε ότι η Βυζαντινή τέχνη, κάτι θα μας πει τώρα η Κατερίνα για αυτά τα πράγματα, η Βυζαντινή τέχνη κάπου, κάτι έχει επηρεάσει κάπως και τον υπερρεαλισμό. Λοιπόν, αυτό, αν θέλετε, το δίδαγμα, το κράτησα λέγοντας ότι πρέπει να ξέρουμε ότι για την Ελλάδα 25 χρόνια, αν θέλετε, κατοχής του ευρωπαϊκού πνεύματος έχουν εκπλήξει τους πάντες, αλλά δεν κάνω ομοιοκαταληξία, έχουν εκλείψει σήμερα από την Ευρώπη, δυστυχώς. Αρχίζω με την κυρία Κατερίνα την Περπινιώτη,
η οποία θα μας δώσει και εικόνες. Ναι. Καλή σας μέρα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Αλεξάνδρα Παπακοστοκούλου, χάρη στην οποία μέσα σε όλο το φόρτο που είχε για την έκθεση και όλες τις ετοιμασίες, με βοήθησε ώστε να μπορέσετε να δείτε τις φωτογραφίες. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τη γυναίκα στη ζωγραφική του Νίκου Εγγονόπουλου. Η γυναίκα είναι το όν που ρίχνει τη πιο μεγάλη σκιά ή το πιο μεγάλο φως στα όνειρά μας. Αυτά είναι τα λόγια του Σαρλ Μποντλέρ και δημοσιεύτηκαν στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Revolution Surrealist το Δεκέμβριο του 1924. Δεδομένου ότι ο υπερεαλισμός ήταν ένα κίνημα όχι μόνο λογοτεχνικό, ποιητικό και εικαστικό, αλλά και κοινωνικό, με ανατρεπτικό επαναστατικό χαρακτήρα, η θέση της γυναίκας είχε συζητηθεί πολύ και ήθελαν κάποιο αναβαθμισμένο ρόλο για τη γυναίκα. Ας μην ξεχνάμε την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 24 και ακόμα πιο πριν, διότι ξεκινάμε το 17 με τους ποιητές, φυσικά. Ας θυμηθούμε ότι δικαίωμα ψήφου στη Γαλλία οι γυναίκες πήρανε το 45 και στην Ελλάδα το 52. Δηλαδή το να συζητάμε για το ρόλο της γυναίκας εκείνη την εποχή να αναβαθμιστεί ήταν κάτι αρκετά σημαντικό. Τώρα με τον Εγγονόπουλο. Στην ανθρωποκεντρική και κοινοκεντρική ζωγραφική του Εγγονόπουλου, η γυναίκα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κατέχει ισάξια και ισότιμη σχέση, θα λέγαμε, σχεδόν με την ανδρική φιγούρα, τηρουμένων των αναλογιών. Διότι σε έναν πολιτισμό που ανδροκρατούμενο, που μέχρι τότε αυτοί που διακρίνονταν ήταν άνδρες, παρόλα αυτά στη ζωγραφική του Εγγονόπουλου μπορούμε να δούμε γυναικείες μορφές σχεδόν σε ποσοτικά και ποιοτικά ισοδύναμα μερίδια. Δεν το κάνω αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά είπατε να πατήσω όπου να είναι. Λοιπόν, «On créateur, femme inspiratrice», άντρας δημιουργός, γυναίκα εμπνευστής, πηγή έμπνευσης. Ίσως σε αυτό τον τίτλο, αυτού του έργου του 1958, συμπυκνώνεται η άποψη που έχει ο Εγγονόπουλος για τη γυναίκα. Είναι ρόλη διακριτή, όχι ο ένας κατώτερος από τον άλλον, δεδομένου ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς έμπνευση. Εξίσου σημαντική ρόλη και εξίσου ουσιώδης. Στη ζωγραφική του Εγγονόπουλου η γυναίκα είναι το φιλικό. Δεν θα δούμε κάποια μητρική μορφή ή κάποια άλλη ιδιότητα της γυναικείας φύσης. Την εικαστική του απόδοση η γυναίκα είναι η φιλική πλευρά, η πλευρά που εμπνέει το ανδρικό στοιχείο. Θα εξετάσουμε την εικαστική απόδοση στη ζωγραφική του Εγγονόπουλου τυπολογικά και θεματολογικά. Όταν λέω τυπολογικά εννοώ ότι υπάρχουν δύο εκδοχές που εμφανίζεται η γυναικεία φιγούρα και αυτές οι δύο φαίνονται σε αυτό το έργο, Ερμής εν αναμονή του 1939, όπου βλέπουμε δεξιά τη γνωστή εγγονοπούλια γυναικεία φιγούρα με τα προτεταμένα στήθη, τους μεγάλους βοφούς, και μία άλλη φιγούρα που έχει υποθεί ότι είναι γυναικεία, θα μπορούσε και να μην είναι, αλλά υπάρχουν επίσης γυναικείες μορφές με αυτό τον αρχαιοελληνικό πέπλο και είναι οι δύο τύποι που εμφανίζονται στα έργα του. Πολύ πιο συνηθισμένος είναι ο τύπος που βλέπουμε δεξιά και λιγότερο αριστερά, όπως τον βλέπουμε και σε αυτό εδώ το έργο του 1961, «Ζεύγος». Για να πάμε τώρα στις καλύμμαστες χώρες,
τη γνωστή εγκονοπούλια γυναικεία φιγούρα, εμφανίζεται ή τελείως γυμνή, όπως εδώ στον Νικόρα Ρουιτ, ή με κάποιο ένδυμα που καλύπτει κομμάτι του σώματος, ή τελείως ντυμένη με τα κρινολίνα, όπως το ραντεβού αλμόν του 63, και το ίδιο στο πλέον ή ρομαντικό το έργο του 66. Και τώρα πάμε θεματολογικά. Υπάρχουν 4 κατηγορίες όπου η γυναίκα εμφανίζεται στα έργα του Εγκονόπουλου. Η πρώτη κατηγορία είναι ως δευτερεύουσα φιγούρα που παίζει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο στην αφήγηση ή και στην ισορροπία του έργου. Εδώ βλέπουμε τον Θησέα με τον Μινόταυρο και βλέπουμε και την Αριάδνη πίσω στο κτίριο, το οποίο έχει και την ένδειξη ο Λαβύρινθος. Εδώ στο ναύτη βλέπουμε μία γυναικεία μορφή που είναι γοργόνα στο βάθος, και στον Άι Γιώργη που βλέπουμε ότι υπάρχει και μία γυναικεία φιγούρα με αρκετά σημαντικό ρόλο μέσα στο έργο και άλλη μία πίσω από τη μορφή με το στέμα που ενδεχομένως να είναι ο Ποσειδώνας ή κάποια βασιλική μορφή, βλέπουμε άλλη μία γυναικεία φιγούρα. Έτσι κλείνουμε τα έργα στα οποία η γυναικεία φιγούρα έχει ένα δευτερεύοντα πλην σημαντικό ρόλο στα έργα του, για να πάμε σε πολυπρόσωπες συνθέσεις όπου η γυναικεία φιγούρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αν όχι πρωταγωνιστικό. Εδώ στον Ομηρικό, στο Ομηρικό με τον Ήρωα, ένα έργο του 1938, βλέπουμε τις δύο αντρικές φιγούρες δεξιά και αριστερά και την κεντρική φιγούρα τη γυναικεία που κρατά το ρολόι και ενδεχομένως ρυθμίζει το τι συμβαίνει στην αφήγηση αυτού του έργου. Όπως και στο επόμενο, λεπτομέρειες του μηχανισμού μιας εθνεγερσίας, ένα έργο του 1939, που και πάλι η γυναικεία φιγούρα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη σύνθεση όσο και στην αφήγηση του έργου. Για να περάσουμε μετά στον Ορφέα τον Ερμή και την Ευρυδίκη, από το γνωστό μύθο που ο Ορφέας που έπαιζε καταπληκτική μουσική και όταν τον άκουγαν όλοι τα ζώα οι άνθρωποι μαγεύονταν, όταν πέθανε η γυναίκα του η Ευρυδίκη ήταν τόσο πάρα πολύ δυστυχής που έπεισε με τη μουσική του ακόμη και τον Πλούτονα, μάγεψε τον Γέρβερο και του επέτρεψε να περάσει μέσα στον Άδη, και ο Πλούτονας, μαγεμένος και αυτός από τη μουσική του, του επέτρεψε να πάρει την Ευρυδίκη μαζί του στον πάνω κόσμο με μία προϋπόθεση, ότι μέχρι να φτάσουν πάνω στη γη δεν θα γύριζε να την κοιτάξει. Αυτός δεν τα κατάφερε, την κοίταξε και έτσι η Ευρυδίκη επέστρεψε για πάντα πάλι στον Άδη. Σε αυτήν εδώ τη σκηνή φαίνεται η Ευρυδίκη με την κόκκινη κουρτίνα, είναι ο διαχωρισμός των δύο κόσμων, ο κάτω και ο πάνω κόσμος. Ο Ερμής ακουμπισμένος στην πίσω κολόνα, ο Ερμής, ο Εγκονόπουλος Ερμής, με το ασημένιο δακτυλίδι στο δίκτυο του δεξιού χεριού παρακολουθεί, και η Ευρυδίκη είναι στο να γυρίσει πάλι πίσω ή να μείνει. Ο Εγκονόπουλος έχει αποδώσει αυτή ακριβώς τη σκηνή από το μύθο. Πηγαίνουμε στη δεύτερη, στην τρίτη κατηγορία, τη θεματολογική, που είναι τα ζευγάρια. Ζευγάρια υπάρχουν ανώνυμα και υπάρχουν και επώνυμα. Εδώ βλέπουμε το Vase Noble Sentimental, μία ακουαρέλα του 39. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω πάρα πολλά πράγματα, είναι τόσο εκφραστική, με τη γυναικεία φιγούρα και την ανδρική να ανοίγεται μπροστά της. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Και σε αυτήν εδώ την ακουαρέλα του 1940
με τίτλο «Ποιητής και μούσα του», ένας τίτλος που στο έργο του Εγονόπουλου θα το συναντήσουμε πάρα πολύ συχνά. Αυτό που είχαμε δει το αρχικό έργο, το «Om Créateur, Femmes et Gratis», διατρέχει όλο το έργο του Εγονόπουλου. Όπως ο ποιητής και η μούσα του, η μούσα δίνει την έμπνευση και ο ποιητής δημιουργεί. Και εδώ έχουμε άλλο ένα ζευγάρι ανώνυμο, του Στόχους, ένα έργο του 80, προς τα τελευταία λάδια του Εγονόπουλου. Για να περάσουμε στα επώνυμα ζευγάρια. Τα επώνυμα ζευγάρια είναι ιστορίες έντονες, ερωτικές, και ο Εγονόπουλος ήταν ένας άνθρωπος όχι μόνο πολύ μορφωμένος, αλλά βαθιά μορφωμένος. Δεν έμενε στην επιφάνεια, έπαιρνε την ουσία των πραγμάτων, είχε μία εκπληκτική ευρημάθεια και το ενδιαφέρον του τραβούσαν όχι μόνο γνωστές ιστορίες, αλλά και κάποιες άγνωστες έως τελείως άγνωστες. Εδώ βλέπουμε τον Οδυσσέα και την Πινελόπη πρώτης αναγνωρίσεως πριν αναγνωρίσει η Πινελόπη ότι είναι ο Οδυσσέας. Τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, ένα ζευγάρι που πέρασε πάρα πολλά βάσανα μέχρι στο τέλος να κατορθώσουν να είναι μαζί. Τον Έκτορα και τον Άτη και την Ανδρομάχη, ένα ακόμη ζευγάρι που δυστυχώς η ένωσή τους δεν είχε ευχάριστο τέλος. Για να περάσουμε στον Ιάσονα και τη Μίδια, και το Δαβίδ και την Πιτσαβέ. Είναι μία ιστορία από τη βίβλο, όχι πάρα πολύ γνωστή, που ο Δαβίδ είχε δει την Πιτσαβέ να κάνει μπάνιο στο λουτρό της, την ερωτεύτηκε, πριν όμως η Πιτσαβέ ήταν παντρεμένη. Έσμιξαν, η Πιτσαβέ έμεινε έγκυος και ο Δαβίδ έστειλε τον άντρα της στον Ουρία στον πόλεμο στην πρώτη γραμμή, όπου και σκοτώθηκε. Πήρε γυναίκα του Πιτσαβέ και γέννησαν ένα παιδί, το οποίο δεδομένου ότι η ένωσή τους δεν ήταν ευλογημένη, ας το πούμε, το παιδί πέθανε σε 7 μέρες, αλλά έκαναν μετά άλλα παιδιά, μεταξύ των οποίων τον Σολομώντα και άλλους 3 γιους. Εδώ ο Εγονόπουλος αποδίδει την ώρα που ο βασιλιάς Δαβίδ, βλέπουμε το σκύπτρο και τα χαρακτηριστικά του αξιώματός του, βλέπει την Πιτσαβέ να παίρνει το μπάνιο της. Απόλλων και Δάφνη, Θέτης και Πηλεύς, Έρος και Ψυχή. Άλλη μία, όχι πάρα πολύ γνωστή ιστορία από τη μυθολογία, όπου η Ψυχή είναι μία πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, τη ζηλεύει η Αφροδίτη και βάζει το γιο της να την κάνει να ερωτευτεί έναν πανάσχημο άνθρωπο. Ο έρωτας την ερωτεύεται, την κλείνει μέσα σε ένα πύργο και την επισκέπτεται κρυφά τα βράδια, που η Ψυχή δεν μπορεί να τον δει ποτέ, είναι κατασκότεινα. Κάποια στιγμή η Ψυχή αποφασίζει να τον σκοτώσει, ανάβει ένα λιχνάρι για να μπορέσει να το κάνει, πέφτει μία σταγόνα λάδι πάνω στον έρωτα, ξυπνάει και ο έρωτας εξαφανίζεται. Προσπαθεί η Ψυχή να κάνει κάτι για να μπορέσει να ξανασμίξει με τον έρωτα, παρακαλεί την Αφροδίτη και μετά από πάρα πολλούς άνθρωπους καταφέρουν να ενώσουν τις ζωές τους και γεννούν την Ιδονή. Εδώ μας δείχνει ο Εγονόπουλος, κάνει μία αντιστροφή. Αντί η Ψυχή να κρατάει το λιχνάρι ή το κερί για να δει τον έρωτα, γίνεται το αντίθετο. Και είναι η στιγμή που ένας βλέπει τον άλλον και μετά χάνονται. Για να περάσουμε στο επόμενο έργο, που είναι η Ρο και Λέανδρος, άλλη μία ερωτική ιστορία που είχε κακό τέλος. Η Ρο ήταν μία ιέρια της Αφροδίτης που έμενε στη Συστό, στα παράλια του Ηλίσποντου. Ο Λέανδρος την ερωτεύτηκε σε κάποια γιορτή της Αφροδίτης. Εκείνος
έμενε απέναντι στον Ελίσποντο, στην Άβυδο, και κάθε βράδυ κολυμπούσε μέχρι τη Συστό, έχοντας σαν σημάδι τη λάμπα που του έφεγγε η Ιρώ, και έτσι κατάφεραν να βρεθούν, διότι απαγορευόταν σε μία ιέρια της Αφροδίτης να έχει σχέσεις με κάποιο άντρα. Κάποια στιγμή όμως ο καιρός είχε πολύ αέρα, η λάμπα έσβησε και πηγαίνοντας ο Λέανδρος να συναντήσει την καλή του, πνίγεται. Τελευταία κατηγορία, άλλη μία εικόνα με τον Ιρώ και τον Λέανδρο, ενδεχομένως είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στον Εγκονόπουλο αυτός ο μύθος. Πάμε στην τελευταία κατηγορία, τα πορτρέτα. Τα πορτρέτα γυναικών είναι και αυτά είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Εδώ βλέπουμε ένα σπάνιο έργο του Εγκονόπουλου, γιατί συνήθως ζωγραφίζει μούσα, μεσογειακή μούσα, μία μορφή μόνο. Εδώ βλέπουμε δύο μορφές γυναικείες με τον τίτλο «Μούσες πάνω στη στέγη». Για να περάσουμε στον τίτλο «Μούσα», μεσογειακή μούσα, εδώ είναι η μούσα στη Φεράρα, που βλέπουμε να φορά την ενδυμασία της ελβετικής φρουράς του Βατικανού, που είναι ανδρικό προνόμιο και τίποτα άλλο. Ο συμβολισμός είναι εμφανής. Άλλη μία μεσογειακή μούσα, επίσης μεσογειακή μούσα, ένας τίτλος που υπάρχει πολλές φορές στο έργο του Εγκονόπουλου, και ένα από τα τελευταία λάδια, αν όχι το τελευταίο του Εγκονόπουλου, που είναι και αυτό μεσογειακή μούσα. Η Ειρήνη, η γυναίκα με το Περιστέρι, και η Κυρά της Θάλασσας του 66, ένα πορτρέτο, και αυτό ανώνυμο. Και εδώ περνάμε στις επώνυμες φιγούρες που, με τις οποίες ασχολείται γυναικείες ο Εγκονόπουλος. Η Ιώ, από το γνωστό μύθο που την αγάπησε ο Δίας, και για να μην την βρει η Ήρα την έκανε αγελάδα κτλ. Κτλ. Η Ευρώπη επίσης, που την ερωτεύτηκε ο Δίας και την πήρε ως Σταύρος και την πήγε στην Κρήτη, και την είχε εκεί και γέννησαν διάφορα παιδιά. Πάμε πάλι στην Ιρώ, από το μύθο της Ιρώς και του Λέανδρου, που βλέπουμε τώρα να έχει στο κεφάλι της τη λάμπα περιμένοντας τον αγαπημένο της. Η Κλεοπάτρα, για την οποία ο Εγκονόπουλος είχε πει ότι όταν έκανε τα κοστούμια για το έργο Κλεοπάτρα το θεατρικό, είχε πει ότι εγώ δεν τη βλέπω σαν Αιγύπτια βασίλισσα, είναι μία Ελληνίδα βασίλισσα ως απόγονος της δυναστείας των Πτολεμαίων. Και το είχε θεωρήσει ως Ελληνίδα βασίλισσα. Και τελευταίο, ολοκληρώνοντας, η ευγενεστάτη κυρία Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ήταν από τις πρώτες γυναίκες λογοτέχνες στην Ελλάδα. Έζησε πολύ λίγο, από το 1801 μέχρι το 1832. Ήθελε πάρα πολύ να μορφωθεί και να μπορέσει να γράψει κάτι, απαγορευόταν ακόμη και να βγει από το σπίτι, πόσο μάλλον να μορφωθεί και να εμφανιστεί, να εκδώσει κάτι στον κόσμο. Ήτανε, ούτε καν μπορούσε να το φανταστεί. Μετά το θάνατό της, ο γιος της εξέδωσε τη βιογραφία της και κάποια έργα, και μάλιστα κάνοντας και μία αυστηρή λογοκρισία στα βιογραφικά που είχε κρατήσει η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Και υπάρχει και το τελευταίο έργο που θα σας δείξω, Λαφαγιούλα Ριτσάκη, το κοριτσάκι της Ακίνθου, που ενδεχομένως να παρουσιάζει πάλι την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, με ένα ξύφος μπηγμένο στο στήθος της, από τον πόνο της, ότι δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που τόσο πάρα πολύ επιθυμούσε. Στο έργο του Εγκονόπουλου, όπως είδαμε από όλες αυτές τις εικόνες, η γυναίκα εξαίρεται. Αποτελεί δυναμικό και θαλερό υποκείμενο έμπνευσης, συγκίνησης, θαυμασμού, πόθου.
είναι μια ελιγία της θηλυκότητας και εμφανίζεται ως επιτομή της γυναίκας θηλυκό. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η απεικόνηση της γυναίκας στον Εγγονόπουλο ενσαρκώνει εικαστικά τα λόγια του Μπρετόν που δημοσιεύτηκαν στην έκδοση του 62 «Μανιφέστα του Σουρεαλισμού» και λέει «Στο Σουρεαλισμό η γυναίκα θα είχε αγαπηθεί και δοξαστεί όπως η μεγάλη υπόσχεση αυτή που υφίσταται αφού έχει κρατηθεί». Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση. Τα Βυζαντινά δεν τα βλέπουμε καθόλου εδώ. Βυζαντινά, παρόλα αυτά, βυζαντινότροπα έχει κάνει κάποια πορτρέτα. Θέλω να πω, βυζαντινή γυναίκα δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Καθόλου. Τώρα, το άλλο που λείπει, λείπει το γυμνό. Η μόνη γυμνή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Ρώμα. Υπάρχει κανένα γυμνό, γυναίκα. Ναι, αλλά μία. Το γυμνό δεν το ξέρουμε τον Εγγονόπουλο. Ούτε γυμνό άντρα ξέρουμε, ούτε γυμνή γυναίκα. Εκτός από μία που μου θυμίζουν. Δεν έχει σημασία. Απλώς το λέω. Απλώς το λέω. Τώρα, το άλλο για τον Ορφέα, για να διασκεδάσουν οι γαλλόφωνοι εδώ, θα πω αυτό που έγραψε ο Κοκτό. Λοιπόν, οι γαλλόφωνοι, όταν λέει η Ευρυδίκη φεύγει, γράφει ο Κοκτό. «Μαντάμ Ευρυδίς ρεβιόντρα ως αμφέρ». Λοιπόν, η Ευρυδίκη θα γυρίσει πάλι στον Άδη, αλλά «Μαντάμ μη Ευρυδίς έψιλον ρεβιόντρα ερ». Δε, δέλτα, αφέρ, έψιλον. Διαβάζετε και βλέπετε ότι είναι μέρντ. Λοιπόν, τίποτε άλλο. Αυτό ήταν του Κοκτώ και νομίζω ότι κάτι λέει. Τώρα, για την... Από πού ξέρει τόση μυθολογία ο Μπρετόν. Ίσως μας... Ο Εγγονόπουλος. Ίσως μας το πει ο Βαγενάς, αλλά πάντως είναι καταπληκτική η γνώση που έχει για όλα τα πράγματα. Και όχι μόνο, η ευρεία είναι ναι. Και σε επιφάνεια και σε βάθος. Άσχετα από το βάθος και μόνο το αφηγηματικό μέρος να ήξερε, πρέπει να ξέρουμε από πού ξέρει τόσα πράγματα τα οποία φτάνουν την Παλαιά Διαθήκη, φτάνουν όλη τη μυθολογία, φτάνουν τα ελληνιστικά πράγματα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ευρημάτεια που είπατε του Εγγονόπουλου και η οποία νομίζω εξηγείται κατά κάποιο τρόπο από την καλή παιδεία που είχε, την καλή παιδεία, να με συγχωρήσετε, τη γαλλική. Γιατί η παιδεία του Εγγονόπουλου, εκεί που μαθαίνει τα πράγματα πραγματικά, είναι στο Λύκειο. Και για το Λύκειο Αλικάτρο που έκανε ο Εγγονόπουλος, αν μου επιτρέπετε, θα σας πω μια ιστορία. Ως πρίτανης των Παρισίων, έχω τουλάχιστον 1 κιλό γράμματα, τα οποία κρατώ από επίσημους Γάλλους, ζητώντας το παιδί τους, το εγγονάκι τους, το ανεψάκι τους κτλ. Να γραφτεί στο Αλή Κάτρο. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο σχολείο που υπάρχει. Λοιπόν, ο Εγγονόπουλος βγήκε από το καλύτερο σχολείο της Γαλλίας. Τώρα, αυτό σημαίνει κάτι για την εκπαίδευση και τη μεν και τη δε. Αλλά δεν θα μιλήσω για την Γαλλία και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Βαγγελά. Μπορεί να φίτησε στο καλύτερο σχολείο το γαλλικό, αλλά ο Εγγονόπουλος έχει και μία γνώση της ελληνικής μεταβυζαντινής περιόδου που δεν μπορούσε να την έχει διδαχθεί στο γαλλικό σχολείο. Έχει διαβάσει κείμενα, δημόδι, λαϊκότροπα, έχει διαβάσει δημοτικά τραγούδια. Τον ενδιέφεραν ελάσσονες μορφές του ελληνικού κόσμου της εποχής εκείνης. Αναφέρεται σε ποιητές του 18ου και του 17ου αιώνα.
Και έτσι δίπλα στην γαλλική του παιδεία υπάρχει και η περίεργη ελληνική, όχι η κλασικότροπη, αλλά η μεταβυζαντινή, η οποία διαχέεται σε όλο το έργο. Εγώ θα μιλήσω πέντε πράγματα για τον Εγωνόπουλο, Νίκος Εγωνόπουλος, υπερβαίνοντας τον υπερρεαλισμό. Ως το θάνατό του, το 1985, ο Νίκος Εγωνόπουλος δεν είχε απασχολήσει την κριτική σε βαθμό ανάλογο με την ποιότητα του έργου του. Οι επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, γεννήθηκε το 1907, 22 μόνο χρόνια από το θάνατό του, δείχνουν πόσο γρήγορα το έργο του, ποιητικό και ζωγραφικό, φάνηκε ικανό να επιβάλλει την αξία του. Για να μιλήσω για το ποιητικό του έργο, θα έλεγε κανείς ότι ο θάνατος του απελευθέρωσε την κριτική από τη διστακτικότητα και τις εμπλοκές της απέναντι στην ποιησή του. Αρκεί να συγκρίνει κανείς αναλογικά τον περιορισμένο αριθμό των κριτικών κειμένων που γράφτηκαν όσο ζούσε, με το πλήθος των μελετών, των βιβλίων και των αφιερωμάτων περιοδικών που δημοσιεύτηκαν μετά το 1985, για να αντιληφθεί το μέγεθος της μεταθάνατων ανταπόκρισης στο έργο του. Ανταπόκρισης βέβαια που κάθε άλλο παρά απαλλαγμένη είναι και αυτή από εμπλοκές και αμηχανίες. Όμως οι αμηχανίες αυτές είναι, όπως θα δούμε, άλλης τάξεως, του είδους εκείνου που μαρτυρεί τη βαθύτερη δυναμική ενός καλλιτεχνικού έργου μετά την εξοικείωση με αυτό. Η ποίηση του Εγωνόπουλου με την πάροδο του χρόνου αναδεικνύεται δυναμικότερη από την ποίηση του εταίρου των διόσπορων του ελληνικού υπερρεαλισμού, του Ανδρέα Επιρρήκου. Στοιχεία που καθιστούν τη σχέση της με τον υπερρεαλισμό τόσο ιδιότυπη, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι ο Εγωνόπουλος μέσα στις διεθνείς τάξεις των υπερρεαλιστών αποτελεί μια σπάνια, αν όχι μοναδική περίπτωση. Εκείνο που διαφοροποιεί τον Εγωνόπουλο από τους άλλους υπερρεαλιστές δεν είναι τόσο η ουσιώδη σχέση του με την εγχώρια πολιτισμική παράδοση, σχέση που σε συνδυασμό με τη συνομιλία του με την ξενόγνωση παράδοση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της υπερρεαλιστικής του ιδιαιτερότητας, όσο η ιδιοτυπία των αυτοματικών του τρόπων. Διότι ο αυτοματισμός του διαφέρει από τον αυτοματισμό των άλλων υπερρεαλιστών κατά το ότι η ακολουθία των εικόνων του δεν είναι το αποτέλεσμα μιας προαποφασισμένης αυτοματικότητας, δηλαδή δεν είναι μια έκφραση επιφανίας. Και ακριβώς επειδή είναι μια λειτουργία εσωτερική, η συνειρμικότητα του Εγωνόπουλου απολύγει σε στίχους που έχουν την ισχύ εκείνου που ο Έλιοτ αποκαλεί ποίηση της πρώτης έντασης. Την αυθόρμητη, απαλλαγμένη από τη διαμεσολάβηση της διάνοιας έκφραση της ποιητικής συγκίνησης. Διαφορετικά από τη συνειρμικότητα του Επιρρήκου, που παρά την εμφανή, θα λέγαμε διακυρισόμενη ελευθερία της, γεννά την αίσθηση του εσκεμμένου, δηλαδή μιας έκφρασης ποιητικά δευτερογενούς, που δίνει ως επί το πολύ την εντύπωση ότι το αίσθημα παράγεται από τη σκέψη ή μέσω της σκέψης, η συνειρμικότητα του Εγωνόπουλου, επειδή περιέχει το στοιχείο της σκέψης στη ρίζα του ποιητικού του λόγου, το στοιχείο της συμφιόμενο με το αίσθημα και συναναδυόμενο, συγκεκραμένο με αυτό ως συγκίνηση, έχει ως αποτέλεσμα μια ενδιάθετη υπέρβαση της αυτοματικότητας, αλλά και συγχρόνως μια ποιητική έκφραση άκρας, χάρη στην ένταση αυτής της κράσης αυθορμησίας. Αναφέρομαι στο έργο της πρώτης περίοδου των δύο ποιητών, χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο αυτοματικός τρόπος γραφής, ο οποίος, παρότι κατά τη δεύτερη περίοδο τους εγκαταλείφθηκε και από τους δύο, δεν έπαψε ποτέ να υπαγορεύει σιωπηρός την ποιητική τους πράξη, καθορίζοντας τη συγκινησιακή ένταση των στίχων τους. Ένταση όχι μόνο εδραιότερη στον Εγωνόπουλο, γιατί πηγάζει, όπως είπαμε, από τις εσώτερες ζυμώσεις των ποιητικών υλικών του, αλλά και συνθετότερη χάρη στη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αυτόν του συγκινησιακού του κράματος. Είναι το ασυνήθιστο ειδικό βάρος αυτού του κράματος, εκείνο που κάνει σήμερα πολλούς κριτικούς να εμφανίζονται αμήχανοι μπροστά στους τύπους του Εγωνόπουλου. Γιατί το κριτήριο
τα κριτήρια τους αποδεικνύονται ανεπαρκή για να διακρίνουν τις περίπλοκες διασυνδέσεις και τις οσμώσεις που τελούνται στο υπέδαφος του ποιητικού του λόγου. Αναφέρομαι κυρίως σε εκείνη την αντίληψη της λογοτεχνικής κριτικής που εμφανίζεται σήμερα με το ένδυμα της πολιτικής ορθότητος. Ο δυναμισμός της φύσης του Εγγονόπουλου είναι τέτοιος, ώστε να προκαλεί αντιτιθέμενες ερμηνείες ακόμη και μεταξύ των εκπροσώπων αυτού του κριτικού δόγματος. Έτσι, ενώ για έναν εκπρόσωπό του εισαγωγικά οι βασικές ιδεολογικές αντιλήψεις του Εγγονόπουλου αποτελούν τυπολογικά στοιχεία της φασιστικής ιδεολογίας, κλείνουν τα εισαγωγικά, για τον άλλον, εισαγωγικά, η εγκόλπωση της αισθητικής πρόθεσης του Εγγονόπουλου θα έπρεπε να είναι ο στόχος της μαχόμενης προοδευτικής σκέψης, γιατί η πρόταση αυτή είναι πιο συμβατή από ό,τι εκείνη του Σεφέρη και του Ελίτη με τα στρατηγικά αιτούμενα της αριστεράς. Κλείνω τα εισαγωγικά. Η κύρια πηγή της αμηχανίας της εν λόγω κριτικής απέναντι στην ποιήση του Εγγονόπουλου βρίσκεται στη βαθιά και ιδιοσυγκρασιακή του βίωση της ελληνικής παράδοσης. Σε μια εποχή όπου κάθε αναφορά του επιθέτου «ελληνικός» θεωρείται απόδειξη ελληνοκεντρισμού, όπου κάθε εκδοχή του ελληνοκεντρισμού καταδεικνύεται ως τεκμήριο εθνικισμού ή ουσιοκρατικής αντίληψης, δηλαδή συντηρητικής ιδεολογίας, και όπου ο εξωστρακισμός από ένα λογοτεχνικό έργο κάθε ελληνικού στοιχείου χαιρετίζεται ως συστατικό της καλλιτεχνικής του αξίας, η ποίηση του Εγγονόπουλου θα έπρεπε να είχε γίνει για την πολιτικά ορθή κριτική αντικείμενο επίκρισης σφοδρότερης από ό,τι το έργο του Σεφέρη. Αυτό συνέβη μόνο με την πρώτη από τις δύο παραπάνω αντιτιθέμενες τοποθετήσεις που βλέπουν φασιστικά στοιχεία. Η δεύτερη, η φιλοεγγονοπουλική, θα έπρεπε βέβαια να εξουδετερώσει την ελληνολογία του ποιητή αν ήθελε να μην αντιφάσκει με αυτό που αποκαλεί στρατηγικά αιτούμενα της αριστεράς, της κατ' αυτήν αριστεράς. Η προσπάθεια εξουδετέρωσης αυτής της ελληνολογίας του Εγγονόπουλου οδηγεί και την τοποθέτηση αυτή στα όρια της φεδρότητας. Έτσι έχουμε και εδώ δύο επιμέρους παραναγνώσεις του Εγγονόπουλου. Αναγνώσεις θα λέγαμε ταχυδακτημουργικές, αφού εξαφανίζουν ως διαμαγείας από τους στίχους του τα ελληνικά στοιχεία. Ο Εγγονόπουλος, λέει η πρώτη ανάγνωση, εισαγωγικά, δεν λάτρεψε την ελληνική παράδοση και οι πνευματικές συνδιαλέξεις του είναι κυρίως με ευρωπαϊκά ρεύματα και ποιητές. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι ελληνικές αναφορές του, λέει η δεύτερη, δεν είναι ελληνικές. Ο Εγγονόπουλος τις διεθνοποιεί, γιατί απεχθάνεται τις πατρίδες και τα έθνη. Θα ήταν ανιαρό να επαριθμίσω όλες τις αναφορές του Εγγονόπουλου στη λατρεία του για την ελληνική παράδοση, τη διαχρονική ελληνική παράδοση. Παραθέτω μόνο δύο ρίσεις. Η πρώτη, η Ελλάς, απαντά σε μια έρευνα ενός περιοδικού, είναι ένα μικρό κράτος αλλά ένα μεγάλο έθνος. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και παρά την άλωση, δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλουργεί σε όλους τους πνευματικούς τομείς και να αξιοποιεί την παράδοση αυτών τούτων των προγόνων της, των αρχαίων και των Βυζαντινών. Κλείνω τα εισαγωγικά. Η δεύτερη ρίση. Προσωπικά, λέει σε μια συνέντευξή του, δεν πιστεύω στον σιρεαλισμό. Πρώτη φορά το λέει έτσι. Ναι. Σαν σχολή. Όμως μου ταιριάζει. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω είναι να τον ανανεώσω με ελληνικά στοιχεία. Να προσθέσω σε αυτόν την ελληνική μεταφυσική, να τον ανεβάσω πιο πάνω από τον απλό μορφασμό όπου τον έχουν σταματήσει οι Φράγκοι. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά ως προς την πρώτη από τις δύο παραναγνώσεις που ανέφερα, δηλαδή ως προς το ότι ο Εγγονόπουλος δεν λάτρεψε δίθεν την ελληνική παράδοση. Ως προς τη δεύτερη παρανάγνωση, ότι ο Εγγονόπουλος αποελληνοποιεί διεθνοποιώντας τις ελληνικές αναφορές του, παραθέτω το σχόλιο του για τον περίφημο στίχο «Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας». Έχει βάλει και θαυμαστικό ο Εγγονόπουλος το στίχο αυτό. Στίχο ποιήματος που γράφτηκε στην κατοχή.
οι παραναγνώστες τον λησμονούν ή κάνουν πως τον λησμονούν αυτό. Ποιήματος που γράφτηκε το χειμώνα του 1992 προς το 1943 και που, όπως διευκρινίζει ο Λογκονόπουλος στις σημειώσεις του ποιήματος, εισαγωγικά, κυκλοφόρησε στην αρχή σε χειρόγραφα που έκαναν πολλοί και το διάβαζαν σε συγκεντρώσεις αντιστασιακού χαρακτήρα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Κάτω στην έκθεση υπάρχει ένα από αυτά τα πρώτα, τα κυκλοφορούντα σε χειρόγραφα ή δακτυλόγραφα αντίτυπα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Σαν θυμηθεί τον Σοκράτη ορισμό, διαβάζουμε στο σχόλιο για το πολύ βάρης ωραίος ανέκδοτος, πως να είσαι Έλληνας δεν είναι ζήτημα καταγωγής αλλά αγωγής, τότε καταλαβαίνει κανείς σε τι ύψη κανονής έχει τη δυνατότητα να φτάσει ποτέ ένας Έλληνας. Κλείνει τα εισαγωγικά. Προσθέτω ότι σε ένα άλλο σχόλιο του, αναφερόμενο σε εκείνο το χωρίο του ποίηματος όπου απαριθμούνται τα ονόματα των κρατών της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής, ο Λογκονόπουλος επεξηγεί. Η αναφώνηση των ονομάτων αυτών χρησιμεύει σαν προπέτασμα για την έξαλλη εκδήλωση ελληνολατρίας του ποίηματος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Θα πρέπει να διαβάσουμε το χωρίο του Πολυβάρη, στο οποίο και μόνο η δεύτερη παρανάγνωση στηρίζει το πόρισμά της περί διεθνοποιήσεως των ελληνικών αναφορών του Λογκονόπουλου για να αντιληφθούμε το παραναγνωστικό της μέγεθος. Το χωρίο έχει ως εξής από τον Πολυβάρη, η στίχη. Και αυτά όχι για το ότι οι δυο τους, ο Πολυβάρη και ο Άνθρωπος, υπήρξαν για τις πατρίδες και τα έθνη και τα σύνολα και άλλα παρόμοια που δεν εμπνέουν. Η κριτική που διαβάζουν ολόκληρο τον Λογκονόπουλο μέσα από αυτό το χωρίο, το διαβάζουν και το παραθέτουν μισό. Το διαβάζουν δηλαδή ως προς το πρώτο μέρος του. Μόνο στη φράση για τις πατρίδες και τα έθνη, παραλείποντας και αποσιωπώντας το τελευταίο τμήμα του και τα σύνολα και άλλα παρόμοια. Δηλαδή, για ό,τι υπήρξαν για τις πατρίδες και τα έθνη και τα σύνολα και άλλα παρόμοια. Παραβλέποντας δηλαδή το γεγονός ότι με τις φράσεις αυτές, ο Λογκονόπουλος, τις τελευταίες φράσεις, εννοεί κάθε συγκρότηση πλήθους και βέβαια και πολιτικά σύνολα. Αποθούν την ιδέα ότι ο ύμνος στην ελευθερία που συνθέτει ο Λογκονόπουλος με τον Πολυβάρη είναι ένας ύμνος διαφορετικός από εκείνο των ποιητών της εθνικής ή της πολιτικής ελευθερίας, γιατί αναφέρεται σε μια υπέρτερη ελευθερία που κατακτάται με την υπέρβαση κάθε καταναγκασμού, ακόμη και εκείνων τους οποίους επιβάλλουν οι ανάγκες των συνόρων. Η χρήση εθνικών και πολιτικών συμβόλων με τα οποία στο συγκεκριμένο ποίημα ταυτίζεται ο Πολυβάρ, Πολυβάρ είναι ο γιος του, λέει ο Λογκονόπουλος, ο άνθρωπος που μιλάει στο ποίημα, που είναι ο Λογκονόπουλος στην συγκεκριμένη περίπτωση, σημαίνει μετωνυμικά ταύτιση αυτών των συμβόλων με τον ποιητή. Όχι με τον ποιητή Λογκονόπουλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά με τον ποιητή γενικά. Ποίηση ως το πεδίο αυτής της υπέρτερης ελευθερίας, το οποίο θα πρέπει να νοήσουμε ως εκείνο το ατομικό πεδίο, εκείνο το σημείο του πνεύματος των υπερεαλιστών, όπου έρονται συνερούμενοι όλοι οι διεισμοί και οι αντινομίες της ζωής σε μια ανώτερη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που τα σύνολα δεν μπορούν να την ανεχτούν επειδή αισθάνονται ότι τα υπερβαίνει. Αυτός είναι, πιστεύω, ο λόγος που το ποίημα Μπολιβάρ τελειώνει με τους κατοίκους της πόλης, το σύνολο, να κατεδαφίζουν τον χάλκινο Ανδριάντα του Μπολιβάρ, γιατί, εισαγωγικά, εγώ λόγω στο ποίημα μέσα πλέον, στο τέλος του ποίηματος, γιατί καθώς τις νύχτες ο σφοδρός άνεμος που φυσούσε ανατάραζε με βία την ρεντικότητα του ήρωος, ο προκαλούμενος θόρυβος ήταν τόσο εκοφαντικός που στέκονταν αδύνατο να κλείσει κανείς μάτι. Κλείνοντα εισαγωγικά. Αυτή την άρση των αντινομιών που χαρακτηρίζει την ποιήση του Λογκονόπουλου δεν είναι σε θέση να την διακρίνουν όσοι τη διαβάζουν με ορθοπολιτικές παροπίδες. Διότι διαφορετικά θα είχαν αντιληφθεί ότι ο Λογκονόπουλος είναι ελληνοκεντρικός αλλά όχι εθνικιστής και συγχρόνως υπερεθνικός
αλλά όχι ενερμάτιστος, δηλαδή χωρίς εγχώριες ρίζες κοσμοπολίτης. Θα είχαν ακόμη αντιληφθεί ότι η ποίησή του δεν περιέχει μόνο, αλλά και υπερβαίνει τον υπερρεαλισμό, αφού εκείνο που τη διαφοροποιεί από αυτόν είναι ένα στοιχείο τραγικότητας που προσγειώνει το εξορισμό αισιόδοξο υπερρεαλιστικό όραμα, ένα στοιχείο που δείχνει ότι το λυτρωτικό σημείο του πνεύματος βρίσκεται στον εγκονόπλο βαθύτερα. Αυτό το κράμα μιας τραγικής αισιοδοξίας που καθορίζει την ενηλικίωση του υπερρεαλισμού χαρακτηρίζει το ποιητικό επίτευγμα του εγκονόπλου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βεγενά. Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Παλαμάς από την εποχή του, αν θέλετε να σβήσετε το. Yeah. Λοιπόν, είναι η εποχή όπου ο Τσάτσος και ο Σεφέρης μιλάνε για ελληνικότητα. Αρχίζουν ελληνολογία και όλα τα πράγματα γύρω από την ελληνοκεντρικότητα. Το ότι ο Εγκονόπουλος απαντά, όπως είπατε, έξω και μέσα, καταντάει σχεδόν ψυχαναλυτικό, αλλά θα μας τα πει ο Χατζόπουλος μετά αυτά τα πράγματα. Θα θυμίσω μονάχα ότι λέει ότι ουδέποτε προσχώρησα στον υπερρεαλισμό. Γεννήθηκα υπερρεαλιστής. Οπότε αυτό ακριβώς δείχνει όλη του την απόσταση, αν θέλετε, από αυτά τα πράγματα τα οποία Γάλλοι και άλλοι είχαν ως αφήγημα. Το πρόβλημα που δεν θίξατε, αλλά δεν μπορούσατε να τα πείτε όλα, είναι ακριβώς τι διάλεξε να μεταφράσει. Λοιπόν, ο Εγκονόπουλος μεταφράζει Τζαρά, μεταφράζει Λοτρέαμου, μεταφράζει Μποντλέρ, δηλαδή μεταφράζει αυτούς οι οποίοι το παράδοξο δεν το κάνανε παράλογο. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά, αν θέλετε, με την αυτόματη γραφή και παρόλο το εγκόμιο του Εμπειρίκου για τον Εγκονόπουλο, έχουμε ακριβώς αυτή τη διαφοροποίηση και μεταξύ των δύο, μεταξύ τη διαφορά, μετά 4 χρόνια περίπου γράφει την πρώτη του συλλογή, μετά από την ψυχάμινο του Εμπειρίκου. Ναι, από το 35 στο 38. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τώρα το θέμα για μένα, αν θέλετε, είναι αν ο υπερρεαλισμός εκείνη την εποχή θεωρείται αντιεθνικό κίνημα. Και θεωρείται αντιεθνικό κίνημα γιατί είμαστε την εποχή του Μεταξά. Οπότε, ο Έβερτ λέει κάποια στιγμή στην κατοχή τον ειδοποιεί να φύγει από το σπίτι του γιατί τον κυνηγάνε οι Γερμανοί. Και τον κυνηγάνε οι Γερμανοί για τα κύμβαλα, έτσι, το δεύτερο, για τη σιωπή των... και για τον Βολιβάρ, κυρίως για τον Βολιβάρ, έχετε δίκιο. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ακριβώς αυτή την αμφισημία, αν θέλετε, του Εγκονόπουλου, η οποία τον κάνει όχι μόνο μεγάλο ποιητή Έλληνα, αλλά αν ποτέ, εκτός από τον Βολιβάρ, που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, καταφέρανε οι άλλοι να μεταφράσουν και Ροδόνες και Κύβαλα και θα ήταν ίσως και μεγάλος ποιητής σαν τον Καδάφη. Αλλά αυτά περιμένουν κάποιον Γάλλο ή κάποιον Άγγλο ή κάποιον Αμερικάνο να τα κάνει. Ευχαριστώ. Δεν θα μπορούσα να καταλάβω τις αναφορές στην ελληνική παράδοση του Εγκονόπουλου σε αυτά τα ποίηματα. Καταλάβατε. Δεν θα μπορεί, ή ξέρει. Ενώ ο Καβάφης έχει μόνο κλασικά αρχαία και ελληνιστικά σίγουρα. Τώρα δείτε, τώρα εδώ με κάνετε να βάλω ένα ερώτημα το οποίο δεν θα έπρεπε να βάλω. Αν ο Καβάφης δεν ήταν ομοφυλόφιλος, δεν θα είχε γίνει γνωστός έξω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ναι, αλλά γιατί λέτε για τις αναφορές. Ποιος ξέρει τώρα για την, αν θέλετε, έξω για τον Σακάν. Ποιος ξέρει για τον Γιάννη. Ποιος ξέρει για τα ωραία μάτια, αν θέλετε, του τάδε και του τάδε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αρχίσανε, αν θέλετε, οι, τέλος πάντων, οι ποιητάδες
Αλλά να μην μιλήσουμε για Καδάφη τώρα, να μην αρχίσουμε αυτά τα πράγματα. Το πράγμα είναι αυτό που είπατε, ότι δεν θα καταλάβαναν οι ξένοι όλες τις αναφορές στην ελληνική παράδοση, οι οποίες είναι τέλειες. Τις καταλάβανε όμως στην τέχνη. Εκεί είναι ακριβώς η διαφορά, αν θέλετε, μεταξύ αυτής όρασης και της ακοής, αυτό που λέει ο Ηρόδοτος κάπου, οι άνθρωποι λέει, δεν πιστεύουν ποτέ σε αυτά που ακούνε, πιστεύουν σε αυτά που βλέπουνε. Γι' αυτό ακριβώς θα δώσω το λόγο σε αυτά που βλέπει και μέσα και έξω, δηλαδή στον κύριο Τσοχατζόπουλο. Καλημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Βασίλη Θέλησης Βουλανδρίου και τον κύριο Κουτσομάκη προσωπικά για αυτή την πρόσκληση και βεβαίως την Εριέτη Οικονοπούλου, την οποία με συνδέει φιλία χρόνο. Ο τίτλος των όσων θα σας πω είναι «Νίκος Οικονόπουλος, σχηματισμοί αστέρων ή το νόημα». Κάθε έργο, εφόσον διαθέτει τα εχέγγυα για να ονομάζεται έτσι, καλεί τον αναγνώστη να δώσει μια σειρά από ερμηνείες. Δεν εννοώ ότι αυτοερμηνεύεται. Περιέχει όμως τα οδόσημα, ώστε να κατευθύνει την ανάγνωση σε συγκεκριμένους δρόμους. Τότε και η ερμηνεία δεν αυθαιρετεί, αλλά αναζητά στην ίδια την κατασκευή του έργου, στα ίδια του τα πεπραγμένα, τις σημασίες και τα νοήματα, την ερμηνευτική για την οποία είναι διαθέσιμη. Τον Οικονόπουλο τον έχει απασχολήσει αυτό με το παραπάνω μέσα στο έργο του. Δεν πρόκειται απλώς ότι στα ποίηματά του οι ποιητές κυκλοφορούν ως ήρωες μιας μυθολογίας που βρίσκεται στο απόγειό της με τον Μπολιβάρ. Δεν είναι άλλωστε και λίγες αυτές οι μορφές πίσω από τις οποίες ο ίδιος δεν προσπαθεί διόλου να κρυφτεί. Του Ναντίου. Από τον Βελισάριο που έτσι στους τελευταίους ακριβώς χρόνους της φθήνουσας περίοδου του 30, αναμεσής τους φιλόδοξους με τα καθόριστα σχέδια, τους άγρια λυσαγμένους, παρόλο το ισχνότατο των εφοδίων τους, για μια όσο μπορούσαν πλατύτερη επικράτηση, τους άγορους, σαλιάριδες, διακονιαραίους και κλέφτες της δόξας, ξεκίνησε νεότατος ο Βελισάριος, παρέα με τον Ανδρέα Εμπειρίκο, να δημιουργήσει και να ζήσει. Μέχρι την ρητή αυτοβιογραφική ομολογία. Έζησα κι εγώ ο γράφων μέσα σε τούτο το δωμάτιο χρόνια πολλά, φτωχά. Και ως πάντα και εδώ γιωμάτος πάθος ασχολήθηκα με τη ζωγραφική, την ποίηση, τη θλιπτική, αλλά και τη φιλοσοφία και τον έρωτα. Εξίσου όμως ο Κορνάρος, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, αλλά και ο μυστικός ποιητής, αποτελούν προβολές του ποιητή, τις οποίες ο ίδιος δεν επιθυμεί διόλου να αποκρύψει. Γράφει. Ο μέγας ποιητής, Κάλφογλους, δεν με χρησιμεύει πραγματικά εδώ, παρά σαν ένα πρόσχημα. Ένα απλό πρόσχημα. Καθότι και ο ποιητής, και το άγαλμα, και το μικρό παιδί, και οι αγχώνοι που είπα, δεν ήσαν παρά εγώ, μόνον εγώ, ο ίδιος, ίσως σε παλαιούς, ίσως ακόμα και σε πρόσφατους, σε πολύ πρόσφατους μάλιστα καιρούς. Ο ποιητής λοιπόν είναι ένα πρόσχημα για να μιλήσει για κάτι άλλο, για κάποιον άλλον που δεν είναι παρά ο ίδιος, ο ποιητής, το άγαλμα, το μικρό παιδί, οι αγχώνοι. Ανάμεσα στον ίδιο και στον άλλον που είναι ο ίδιος και δεν πρόκειται εδώ για κανενός είδους ταυτολογία, κινούνται όλα αυτά τα πρόσωπα και κυρίως τα λόγια για αυτά τα πρόσωπα, αλλά και τα δικά τους λόγια. Όμως τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Γιατί ευθύς εξ αρχής τα ερωτήματα της σημασίας και του νοήματος, που δεν είναι το ίδιο, πέραν το ότι τίθενται για κάθε έργο, για κάθε κείμενο, είναι κρίσιμα εδώ, καθώς συνιστούν μια
αισθητική πρόταση. Εδώ, στη ποιήση του Μακονόπουλου, τον απασχολούν από την αρχή, καθώς με τις λέξεις του δημιουργεί αστερισμούς πλήρης νοήματος, πλάι σε ακατανόητες, δίχως πρόδειλο ή δίχως κρυφό νόημα, παράδοξους σχηματισμούς. Δίχως κρυφό, γιατί πίσω από αυτές τις εμφανώς άλογες συσσωματώσεις λέξεων, δεν μπορεί παρά να κρύβεται κάτι που πιθανόν να μην είναι ένα νόημα, αλλά ίσως κάτι άλλο σε αυτή την παράθεση ετεροειδών πραγμάτων σε εικόνες, μέσω λέξεων, και λέξεων που η κοινή λογική, η κοινή γλώσσα, δυσκολεύεται να τα συμπεριλάβει όσο και αν προσπαθεί. Άλλωστε αυτός ήταν και ένας λόγος που ο Εγκονόπουλος και ο υπερεαλισμός λιδωρήθηκαν στην εποχή τους, η οποία, ας μην ξεχνάμε, ήταν μια εποχή κατά την οποία, για την ποίηση τουλάχιστον, υπήρξε ένας κορεσμός μιας άνευ νοήματος δεξιοτεχνίας. Άνευ νοήματος γιατί αυτό που έλεγαν οι περισσότεροι ποιητές με την τέχνη τους ήταν μια στήρια επανάληψη γνωστών νοημάτων και παραδεδεγμένων ιδεών μέσω δεξιοτήτων, χωρίς να ανοίγονται καθόλου σε μια καταγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας, στο νέο και το άγνωστο που ήδη τύλιγε τις ζωές των ανθρώπων στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έτσι, η επανάληψη των γνωστών νοημάτων καταλήγει στο άνευ νοήματος. Και εδώ πάλι δεν λείπουν οι επισημάνσεις του ίδιου του Εγκονόπουλου. Σημειώνει τα ποίηματά του είναι όλα αυτά. Προσέχτε καλά τούτα τα λόγια. Έχουν τόσες φανερές όσο και κρυφές σημασίες. Είναι λέξεις γιωμάτες μεταφυσικών ενιών. Είναι τα βάραθρα της πικρίας και τα βουνά της χαράς. Είναι τα λόγια που λέει η ζωή. Τα λόγια που λέει το κύμβανον, το αλαλάζον της αγάπης. Ο χαλκός, ο ηχόν της αγάπης. Εγώ, ο Τζεφ, το μέγα αυτόματον του μεσονυχτήλου. Ο Τζεφ, λοιπόν, μια άλλη μορφή του ποιητή, ο Απόστολος Παύλος, αφού η τελευταία φράση μεταλλάσσει τη γνωστή φράση του Αποστόλου, μας εφιστά την προσοχή στο περιεχόμενο των λόγων και συνεχίζει αλλού για την ανάγκη της εξήγησης των τραγουδιών, των δικών του τραγουδιών. Το τραγούδι του Σερταριού, ένα τραγούδι που επιφυλάσσεται να εξηγήσει καταλήλως ο Κωνσταντινούπολιτης Νίκος Εγκονόπουλος σε μια μελούμενη έκδοση των Απάνω του. Έτσι, εδώ ο ποιητής είναι δημιουργός και εξηγητής των ενηγματικών τραγουδιών. Και πάλι γεννιέται το ερώτημα. Τι οθεί τον ποιητή να γράψει ενηγματικά, ενώ μπορεί να κινηθεί σε πιο λογικές ατραπούς, σε δρόμους που δεν χρήζουν ερμηνεών και εξηγήσεων, που τουλάχιστον δεν μας κάνουν να σπαζοκεφαλιάζουμε για να καταλάβουμε, πολλές φορές μάλιστα μάταια. Γιατί το πρώτο ποίημα της πρώτης του συλλογής «Μη ομιλείτε εις των οδηγών», με τον τίτλο «Τραμ και Ακρόπολης», είναι ένα ποίημα απολύτως κατανοητό με την πρώτη ανάγνωση. Στάζει από τη μεσοπολεμική του πικρία, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει σε αυτό καρδιοτακικούς απόϊχους, αν δεν αφορούσε την κοινή κοινότατη ανθρώπινη θλίψη για τα τέρματα, και το μόνο που αφήνει σε μια αντίστοιξη είναι μια χαραμάδα ελπίδας, τα ίχνη του αρχαίου παρελθόντος, όχι τόσο νομίζω με την έννοια του παλαιού κλαίους, όσο κυρίως πάλι με την κοινή κοινότατη έννοια του ίχνους που αφήνει ο θνητός άνθρωπος στη διαδρομή του. Σας διαβάζω το ποίημα απλώς για να το θυμηθείτε, υπάρχει και στην έκθεση που ξεκίνησε χθες. Τραμ και Ακρόπολης. Υπάρχει μια προμετωπίδα, «Le soleil me brûle et me rend lumineux». Μες στη μονότονη βροχή, τις λάσπες, την τεφρήν ατμόσφαιρα, τα τραμ περνούνε και μέσα από την έρημη αγορά που νέκρωσε η βροχή, πηγαίνουν προς τα τέρματα. Η σκέψη μου γιωμάτη συγκίνηση, τα ακολουθεί στοργικά ώσπου να φτάσουν εκεί που αρχίζουν τα χωράφια που πνίγει η βροχή στα τέρματα. Τι θλίψη θα ήταν, Θεέ μου, τι θλίψη, αν δεν με παρηγορούσαν την καρδιά η ελπίδα των μαρμάρων και η προσδοκία μιας λαμπρής αχτίδας που θα δώσει νέα ζωή στα υπέροχα ερείπια, απαράλλαχτα, όπως ένα κόκκινο λουλούδι
μέσα σε πράσινα φύλλα. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τον Εγγονόπουλο, ενώ ξεκινάει το πρώτο του βιβλίο με ένα τέτοιο ποίημα, να συνεχίζει με το πεζό ποίημα, που είναι το ομότιτλο της συλλογής «Μη ομιλείτες των οδηγών» και τη φράση «Αλβανοί χορεύοντες σκέπτονται να στρέψουν προς νέες διευθύνσεις τις ενέργειές τους, εις τρόπον ώστε τα παιδιά να μην καταλάβουν τίποτες από τις πικρίες και τις απογοητεύσεις της ζωής. Να μην καταλάβουν τίποτες πριν από τον καιρό τους». Αρκετά χρόνια αργότερα, στο ποίημα «Το γράμμα» από την κοιλάδα με τους γροδόνες, υπάρχει μια λέξη. Το στόμα έχει αυτές τις αντιχήσεις. Το αντρίκιο αίμα έχει αυτή τη μυρωδιά. Γνώμονας τρυφερότητας το θολό βλέμμα. Έλα να πούμε την αλήθεια στα παιδιά. Ανάμεσα στα δύο, οι εναλλαγές νοημάτων και σκοτεινών σημείων, ενός ουρανού με ξεκάθαρους αστερισμούς, αλλά και ενός ουρανού αχαρτογράφητου, διατρέχουν αυτή την ποιήση. Δεν ξέρω εάν απευθύνεται πάντα στα παιδιά, με την αμφιθυμία να τους κρύψει τα σκοτεινά της ζωής, αλλά και να τους αποκαλύψει την αλήθεια της. Όμως, ασφαλώς, ο υπερρεαλισμός του έδωσε μια γερή όθηση να κινηθεί στο παράδοξο και στο ενιγματικό. Και εκεί δεν μπορεί παρά να συναντήθηκε με κάτι πολύ προσωπικό, κάτι δικό του. Σε αυτό το σταυροδρόμι, ο Εγγονόπουλος μας έχει αφήσει και πάλι τα σημάδια του, το οδόσημά του. Γράφει σε ένα πολύ γνωστό ποίημα. Μιλούσε μια άλλη γλώσσα, την ιδιάζουσα διάλεκτο μιας λησμονημένης τώρα πλέον πόλεως, της οποίας και ήτανε άλλωστε ο μόνος νοσταλγός. Συνήθως αυτό το πολύ γνωστό ποίημά του το διαβάζουμε δίνοντας μεγάλο βάρος στη νοσταλγία. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω περισσότερο την άλλη γλώσσα και την ιδιάζουσα διάλεκτο, έστω και αν είναι μιας λησμονημένης τώρα πλέον πόλεως. Γιατί νομίζω πως το πλέον παράδοξο μέρος αυτής της ποίησης έχει να κάνει με τη χρήση της άλλης γλώσσας και της ιδιάζουσας διαλέκτου. Νομίζω μάλιστα πως ο Εγγονόπουλος μέσα στη κοινή γλώσσα, με τα δικά της υλικά, φτιάχνει αυτή την άλλη γλώσσα. Και συνεχώς μας λέει πώς το κάνει αυτό, πέρα από το αποτέλεσμά του που το διαβάζουμε, εάν τον ακούσουμε προσεκτικά μέσα στα ίδια του τα ποίηματα. Γράφει. Και λένε το κάθε τι με το όνομά του. Λένε το νερό της βρύσης, στόμα. Τα μαύρα τα ψηλά τα δέντρα, λύθη. Τη νύχτα μες στις ρεματιές, ομφάλι. Και ξαναλένε τις φοινικές δαυλιά. Στέκουνε με λιγμούς στη λέξη σφύρα. Ονόμασαν σιγή τη λέξη θύρα. Το θάνατο είπαν μουσική μες στα μηνύγια και λένε δάσος μες τη νύχτα την καρδιά. Εδώ, το πώς λένε το κάθε τι με το όνομά του δείχνει έναν βασικό και ενηγματικό γλωσσικό τρόπο της ποίησής του. Μια νέα γλωσσική συμφωνία, θα λέγαμε. Θα λέμε δηλαδή το νερό της βρύσης στόμα. Θα λέμε τα μαύρα, τα ψηλά, τα δέντρα, λύθη και ονόμασαν σιγή τη λέξη θύρα. Είναι η μετωνυμία για την οποία μίλησε πριν και ο Νάστος Βαγιανός. Σαν δηλαδή το νερό, τα μαύρα, τα ψηλά, τα δέντρα, η θύρα, να ήταν απλά και ακατανόητα φωνήματα που μας δίνει έτσι τη σημασία τους αντίστοιχα. Στόμα, δέντρα, σιγή. Εδώ, το κοινό νόημα των λέξεων αλλάζει άρδιν. Δεν αλλάζει ο κώδικας, αλλάζει η νοηματοδότηση. Κάτι σαν τα κορακίστικα των μικρών παιδιών, μόνο που εκεί αλλάζει ο κώδικας χωρίς να αλλάζει το νόημα. Καμαμά είναι η μαμά και κοκοράκι είναι το κοράκι. Εδώ απλώς η λέξη θύρα σημαίνει σιγή. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πιο πρωταρχική στιγμή της γλωσσικής συσκευής, στην πιο προσωπική χρήση της. Θα ήμασταν και στην πιο αυτιστική στιγμή της, εάν ο ποιητής δεν μας δήλωνε ο ίδιος ότι επιχειρεί να ανανοηματοδοτήσει τον κοινό κώδικα. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτός ένας λόγος για τον οποίο
Πολύ συχνά στην ποίησή του Εγωνόπουλος ανακαλεί εξίσου σχήματα ορισμού των πραγμάτων. Εξηγούμε ερανιζόμενος από τα ποίηματά του. Η καρδιά μου είναι ένα αντικείμενο από λάστιχο συμπαγιές. Mon cœur est un couteau qu'on étrangle comme on descend à pas de velours. Τα μαλλιά της είναι σαν χαρτόνι και σαν ψάρι. Τα δύο μάτια είναι σαν ένα περιστέρι. Το στόμα της είναι σαν τον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία. Ο λαιμός της είναι ένα κόκκινο άλογο. Τα χέρια της είναι και ούτω καθεξής. Είναι η ψυχή μου συχνά ένα σοκάκι στη Μύκονο σαν αρχινάει να βραδιάζει. Και τα βότσαλα ήτανε τα λευκά ερωτικά δόντια των γυναικών που παγαπήσαμε. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε σαν τα ρόδα. Είναι κύκνοι, λίμνες, σαν σημαίες. Είναι δάση, σαν λιμάνι. Η σαρμανίτσα του ποιητού είναι το νεκρικό κυβούρι του και η κουδουνίστρα που βάζουμε στα βεβαιικά του χέρια είναι το κυπαρίσι που θα φυτρώσει πάνω στον τάφο του. Για να καταλήξουμε σε αυτή την τόσο σημαίνουσα αντιστροφή. Μάτια που πλέον δεν βλέπετε, βλέμματα που δεν σας ελκύει πια η μορφή του κόσμου, είσαστε αστέρια, φωτίζετε. Τι άλλο να είναι άραγε αυτή η αιμονή για το τι είναι το κάθε τι και πολύ λιγότερο το σαν τι είναι από μια απόπειρα ορισμού, επανακαθορισμού και σύλληψης των πραγμάτων. Και αυτό σε μια προσπάθεια ανάληψης του νοηματικού φορτίου, αλλαγής εν τούτης και του νοήματος των πραγμάτων και της σημασίας τους. Σκέφτομαι ότι αυτή η τάση και η στάση του Εγωνόπουλου είναι εκείνη του μικρού παιδιού που ονομάζει για πρώτη φορά, που διαμορφώνει και ενίοτε παραμορφώνει με άξονα τη φαντασία του τον κόσμο γύρω του. Ο ίδιος μας δίνει για άλλη μια φορά το κλειδί για μια τέτοια εκδοχή, γράφοντας. Και την νεκρή κοπέλα που αγαπούσαμε όλοι παράφορα, σαν λουλούδι, και την ονομάζαμε με την πονετική λέξη παράθυρο, όταν είμαστε μικρά, πολύ μικρά παιδιά. Όταν είμαστε μικρά, πολύ μικρά παιδιά, λοιπόν, μπορούσαμε να εννοήσουμε τον κόσμο της νεκρής κοπέλας ως παράθυρο, άνοιγμα. Γι' αυτό και την ονομάσαμε έτσι. Ήταν η εποχή που κάθε δυνατότητα ήταν επίσης ανοιχτή, μεταξύ άλλων να πλάσουμε τον κόσμο στα μέτρα μας. Αυτό κάνει το μικρό παιδί, αυτό κάνει και στις πιο ενηγματικές στιγμές του ποιητής. Και μήπως κάθε δημιουργός αυτό δεν κάνει. Μόνο που τα μέτρα αυτά κάποτε αποδεικνύονται κοινά μέτρα, τα μοιραζόμαστε μαζί του, δεν ήταν εν τέλει και τόσο μόνος ή τόσο απομονωμένος όσο πίστευε, και έτσι συμβαίνει όταν ένας δημιουργός είναι σημαντικός. Αυτό το έξω από τα μέτρα και το νεοπαγές για την εποχή του, αργότερα αποδεικνύεται ότι βρίσκεται μέσα στο κοινό ανθρώπινο μέτρο για να θυμηθούμε ένα από τα λιγοστά ανέκδοτα με τα θανάτια ποίηματά του. Μέσα σε αυτό, ο ίδιος ο Εγωνόπουλος νοσταλγεί ακριβώς εκείνη την εποχή της παιδικής δημιουργίας που έχει πολλαπλές και αναρρύθμιτες εκδοχές. Γράφει. Πουθενά δεν μπόρεσα να συναντήσω τον εαυτό μου. Ακούω φωνές. Αν είναι η θαλασσινή πέρα από εκείνο το δάσος με τις σινίδες, ο μικρός ορμίσκος είναι μια ολόκληρη ιστορία. Σταθείτε, γυρνώντας μες στα χωράφια απόγευμα, υποβροχήν, βρήκαμε τις περιπέτειες της νοσταλγίας. Και πάλι η νοσταλγία, για ποιον άραγε ή γιατί. Μπορεί να μην συνάντησε πουθενά τον παλαιό εαυτό του, αλλά στα χωράφια όπου βρήκε τις περιπέτειες της νοσταλγίας, είχε εν τέλει ραντεβού μαζί του. Σας ευχαριστώ. Τώρα Θανάση δεν θα κάνω λάθος. Χατζόπουλος και Θανάσης. Ναι, ο άλλος είμαι εγώ. Έτσι. Ο άλλος είμαι εγώ. Αν το λέγαμε για τον Εγωνόπουλο. Και για τον Ρεπούλο. Ο άλλος είμαι εγώ. Η άλλη γλώσσα. Αυτό μου θύμισε, αυτό που είπε κάποτε ο Μόραλης, όταν έγινε η πρώτη έκθεση Εγωνόπουλου, κάθισε ο Μόραλης, λέει, να την φυλάξει.
Λοιπόν, οι καθαριστές που φτάσανε μέσα λένε, μα τι είναι αυτά τα έργα, πατάτες, αντί για πρόσωπα, πράγματα, θάματα. Γελάει ο Σόργας, το ξέρει. Και γελάει ο Μόραλης και τους λέει, παιδιά, είναι άλλοι φίλοι. Άλλοι φίλοι, μην ψάχνετε. Εδώ είναι άλλοι, άλλη γλώσσα και να μην ψάχνουμε. Πρόβλημα. Πόσο είναι Βαλκάνιος, πόσο είναι Μύρκος. Κανένας δεν μίλησε για το Μύρκο. Όλοι μιλάμε για τη Λατινική Αμερική, για το Βολιβά, αλλά είναι και Μύρκος. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι νομάς, μηγάς και ο οποίος δεν είναι περιπατητής. Αλλά όπως ο Αραγκό γράφει, είναι ξένος και στον ίδιο του τον τόπο. Το ένιωσε συνέχεια, δεν βρήκε ποτέ τον εαυτό του, είπατε, και είναι ακριβώς αυτό που λένε οι Γάλλοι γι' αυτόν. Τώρα, εκείνο που γράφει και είναι από τα πιο ωραία πράγματα, αν θυμάστε, λέει ο Μεγαλέξανδρος, λέει, Κύριε και Παναγιά βοήθη. Για να το καταλάβει, λέει αυτό, ένας ακαδημαϊκός, πρέπει να γίνει άλλος. Λοιπόν, ίσως για να καταλάβαμε όλοι οι ακαδημαϊκοί τον Εγκονόπουλο, πρέπει να γίνουμε άλλοι. Και αυτό το άλλος μας δείξατε, χωρίς όμως να ξέρουμε ότι ο Εγκονόπουλος δέχτηκε το άλλος σαν να ήταν η ταυτότητά του. Ήταν η πραγματική του ταυτότητα. Τώρα, να μην απαντήσουμε, θα τα πούμε μεταξύ μας μετά. Έχουμε τον Σωτήρη Σόργα εδώ, ο οποίος ήταν ένα, θαυμαστής, δύο, επιμελητής, τρία, φίλος, έτσι, τέσσερα, μαθητής. Σαν δάσκαλος μεγάλος, όλα αυτά με τον Εγκονόπουλο. Λοιπόν, Σωτήρη μου, πες τις εμπειρίες σου, γιατί εγώ θα αρχίσω να λέω εμπειρίες, όχι από τους φιλολόγους, αλλά από τους δικούς σας, άλλους αρχιτέκτονες και άλλους. Άντε, έλα, δεν γίνεται. Γεια σας. Πριν από κανένα μήνα περίπου, η υπευθυνότης και η σοβαρότης της κυρίας Αρβελέρ την οδήγησε να μας καλέσει λίγο πιο δυνατά, ίσως, για να μιλήσουμε σχετικά με αυτήν την εκδήλωση, με αυτή τη συνάντηση, η οποία, καθώς καταλαβαίνω τώρα, έχει κάποια βαρύτητα. Και αισθάνομαι μεγάλη τιμή γιατί βρίσκομαι σε αυτήν. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αρβελέρ, γιατί πραγματικά είχε δίκιο όταν μας μίλησε ότι με τον τέταρτο ομιλητή επέρχεται μια κόπωση στο ακροατήριο, οπότε η ομιλία αυτού θα πρέπει να είναι όχι δυσδυτική σε κάτι, ας πούμε, να μιλήσω ειδικά για το έργο του Εγκονόπουλου, όπως το ερμηνεύω εγώ και σας κουράσω ακόμα, θα σας μιλήσω έτσι όπως σκέφτηκα για τη γενική εικόνα της προσωπικότητός του. Δεν θα αργήσω πολύ, αφού μέτρησα το χρόνο και είναι περίπου 10 λεπτά, λοιπόν θα με ανοιχτείτε. Αγαπητοί φίλοι, σας χαιρετώ με αγάπη και συγκίνηση, γιατί βρισκόμαστε πάλι στον φιλόξενο αυτόν χώρο με την πολύχρονη πνευματική του διαδρόμη, η οποία μας μεταγγίζει ελπίδες ότι ο τόπος, οι άνθρωποι του και η εξαίσια πνευματική του παράδοση δεν πρόκειται να χαθούν. Ευχαριστώ επί προσθέτους τους ηθήνοντες αυτής της εκδηλώσεως που μου έκαναν την τιμή να μιλήσω για έναν κορυφαίο πνευματικό άνθρωπο αυτού του τόπου, όπως ο Νίκος Εγκονόπουλος. Πιστεύω ακραδάντως ότι ο Εγκονόπουλος είναι μια εξαιρετικά υψηλού διαμετρήματος πνευματική φυσιογνωμία, όχι μόνο σαν ζωγράφος ή ποιητής, αλλά και σαν δάσκαλος που μας φωτίζει και μας παρηγορεί, ιδιαίτερα τούτες τις δύσκολες και σκοτεινές ώρες που διέρχεται ο τόπος. Τον σκέφτομαι σήμερα να ξαναγράφει για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και για τον Σίμωνα Μπολιβάρ, με αναπεπταμένη τη σημαία της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας
καλώντας τον πολύπαθρο λαό σε ανάταση. Γιατί ο Οικονόπουλος ήταν ένας δάσκαλος οδηγός, υψηλού ήθους, γιατί αγωνίστηκε ανυποχώρητα και υπέφερε αδιαμαρτύρητα, ενώ αδικήθηκε ανηλαιώς. Και παρόλα αυτά έλεγε ότι ο καλλιτέχνης έχει μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Πιστεύω ότι σε ολόκληρη τη ζωή του τον διακατήχε ένα πάθος για ό,τι αγαπούσε. Πάθος πριν απ' όλα για τη ζωή, δηλαδή την ιερότητα και το μυστηριώδες της υποστάσεώς της. Έπειτα πάθος για την πατρίδα, επειδή πίστευε ότι αυτή περιέχει και υποβαστάζει πνευματικούς θησαυρούς ασύγκριτους. Η ίδια αυτή η ελληνική παράδοση υπήρξε άλλωστε και καθοριστική στο σύνολο του έργου του. Τα διαβάσματά του, οι μαθητείες του, οι καταβολές του, οι ομολογίες του, αλλά και κάθε τι που τον συγκροτούσε πνευματικά, απέρεε από τον ελληνισμό. Σε ένα μάλιστα μικρό κείμενό μου για τον Οικονόπουλο και τη βαθιά σχέση του με την παράδοση, λέω ότι με την δυσδυτική ικανότητα του πνεύματός του, ανέσυρε από το συλλογικό ασυνείδητο της φυλής ως κρυμμένες μνήμες και άδειτους θύλακες τα μακρινά χαρακτηριστικά μιας ιδιόρυθμης στάσης ζωής, στοιχείο που χαρακτήριζε καθώς νομίζω και τον ίδιο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Γι' αυτό λάτρευε και τόσο πολύ την Ελλάδα, δίνοντάς τις οικουμενικές διαστάσεις. Γι' αυτό πίστευε ότι οι άγγελοι στο παράδεισο μιλούν ελληνικά. Ήταν φυσικό λοιπόν οι σύγχρονοι εθνομηδενιστές της δίθεν, των δίθεν προοδευτικών δυνάμεων να εχθρεύονται τον Οικονόπουλο, υπονομεύοντάς τον, όπως άλλωστε υπονομεύουν και τους σπουδαιότερους εκπροσώπους αυτής της γενιάς του 30. Το Σεφέρι, τον Ελίτη, τον Εμπειρίκο και τον άλλοτε δικό τους Γιάννη Ρίτσο. Γιατί η γενιά αυτή απέδειξε πως θεωρούσε την αξιοποίηση της ελληνικής παράδοσης ως μορφή εθνικού χρέους. Η υπονόμευση αυτή των δίθεν αποκαταστατών της αλήθειας είναι συστηματική. Με τις παραναγνώσεις τους, όπως ανέφερε λίγο πριν ο κ. Βαγενάς, χαρακτηρίζουν εθνικιστή κάτι που αναφέρεται στην παράδοσή του. Είχα τη μεγάλη τύχη να ζήσω κοντά στον Οικονόπουλο αρκετά χρόνια στο Πολυτεχνείο σαν επιμελητής του. Στην πρώτη μας συνάντηση είχα εκπλαγεί με το πόσο η συμπεριφορά του ήταν όμοια με το έργο του. Ήταν ο ίδιος ένα ποίημά του ή ένας πίνακάς του. Ζούσε τον κάθε λόγο του, την κάθε του κίνηση στην υπερβατικότητα ενός παράφορου αντιορθολογισμού. Ο φίλος του και ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης έγραψε σχετικά με αυτήν την ομοιότητα και λέει «Και δεν ήταν δυνατό να μην τον αγαπήσεις, άμα τον είχες γνωρίσει, γιατί ήταν και ο άνθρωπος και ο ποιητής ένα πράγμα». Ήταν φυσικό και φανερό ότι υπήρχε στη μορφή του μια κρυμμένη άβρα μελαγχολίας. Ίσως από ιδιοσυγκρασία, ίσως από ακυρωμένες επιθυμίες και ανέφικτα οράματα, ίσως από την διαπίστωση μιας μαύρης τρύπας πίσω από το τελάρο του, όπως ο ίδιος. Ο Οικονόπουλος ήταν πράγματι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος. Είχε στην αίσθηση ότι ήταν ταυτοχρόνως και απόν σε έναν κόσμο αθέατο, σιωπηλό και μυστηριώδη, επικοινωνώντας με κάποια πηγή προελεύσεως θείας δωρεάς. Για τον Οικονόπουλο πιστεύω ότι ο παραλογισμός της ίδιας της ζωής ήταν μέσα του βαθιά εδρεωμένος. Γι' αυτό και κανενός είδους ζούρια δεν ήταν παράλογη. Η λέξη είναι μια λέξη που αγαπούσε. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο Οικονόπουλος υπήρξε πάντοτε ένας μαθητευόμενος της Οδύνης, όπως είπε ο ίδιος μια συνέντευξη. Η τέχνη είναι μια διαμαρτυρία για το θάνατο.
άφησα για το τέλος λίγα λόγια για τη ζωγραφική του. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω ακόμα για πράγματα που ήδη τα βλέπαμε και τα είδαμε σε αυτή την υπέροχη πραγματικά έκθεση για την οποία θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτήν και για τον κατάλογο, για την παρουσίαση των έργων, για τη θέση τους, για τα πάντα. Και τους ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε για τη ζωγραφική του, θα σας απαντήσω μετά το πέρας αυτής της μικρής ακόμα κουβέντας. Ο Εγγονόπουλος πιστεύω ότι είχε διαισθανθεί, αν και πρόλαβε πολλά από την επερχόμενη εμπορευματοποίηση των πάντων, δηλαδή την αριθμοποιημένη και στεγνή οραμάτων ζωή μας. Διαμαρτυρήθηκε σε μια συνέντευξή του, λέγοντας ότι μέχρι και τη ζωγραφική εμόλυνα και την έφτασαν να είναι δύο συγκλίνουσες γραμμές. Γιατί πίστευε βαθιά στη ζωγραφική. Ήταν η τέχνη της εικονογραφημένης έσω αφηγήσεως, της εξομολογήσεως και της πυκνότητας των σημασιών της. Ήταν η τέχνη των αποχρώσεων και των ψιθύρων, των συνδυσιακών αποκαλύψεων και των υπενιγμών. Μια εξαιρετικά δηλαδή πνευματική εργασία, όπως αντίστοιχα και η πίση. Στη ζωγραφική του, πέραν αυτών των στοιχείων, υπάρχουν τα αφομοιωμένα δάνεια, τα οποία διατηρούν την καταγωγή τους στο μεγαλύτερο μέρος από τη Βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή αγιογραφία. Έχω μιλήσει και αυτά τα στοιχεία σε ειδικό κείμενο. Πιστεύω ακόμα ότι τα στοιχεία αυτά εκκινούν από την μαθητεία του κυρίως στον Κόντογλου και πολύ λιγότερο στον Παρθένη, στον Σεζάν. Τα έργα αυτά του Εγγονόπουλου πιστεύω ότι διαφυλάττουν εν κυβωτό πολλά από τα ωραιότερα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Είναι γνωστό ότι σήμερα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς μια τέτοια ζωγραφική εν μέσω της κυριαρχούσης και καλπάζουσας μαζικής κουλτούρας. Η ζωγραφική άλλωστε σήμερα θεωρείται απερχομένη μπροστά στην κυριαρχία του happening των κατασκευών, των βίντεο και των εν γέννη δράσεων. Του βεβαιώνει άλλωστε και η κάθοδος του κάσε στην πατρίδα μας και μάλιστα εν είδη παραχωρήσεως η δωρεάς εκ μέρους τους. Σας ευχαριστώ. Θαυμαστής, ναι. Και κάτι παραπάνω. Ναι. Κλείσε το. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Γουσόλογος, ο Σωτήρης Θαυμαστής. Είναι και κάτι αρχαιολόγοι, κάτι αρχιτέκτονες. Ο Μουτσόπουλος, ο Νίκος ο Μουτσόπουλος, μου έλεγε μια φορά ότι πήγανε, λέει, με τον Πικιόνι, τον Τζαρούχη και τον Εγγονόπουλο, πηγαίνανε εκδρομή προς το Δαφνί και έβραξε. Και εκεί, λέει, ένα άλογο, το ξέρεις, ένα άλογο, λέει, έκανε μια καβαλίνα και σταματάει ο Εγγονόπουλος και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, το χρυσάφι της καβαλίνας με την άσφαλτο που είναι μόβ και με τη βροχή που έχει κάνει όλα αυτά να λάμπουν είναι το ωραιότερο χρώμα που μπορούσε να έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά για μία εκδρομή που πάνε τα παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν παιδί ο Πιτσόπουλος τότε, αλλά πρέπει να ήταν φοιτητής, που πάνε για το Δαφνί. Αυτός ήτανε ο Εγγονόπουλος. Γενιά είπες του 30. Η γενιά του 30. Όταν ο Θεοτοκάς γράφει το μανιφέστο για τη γενιά του 30, δεν περίμενε, λέει, ποτέ ότι θα είχε κάποια απήχηση. Τώρα, η απήχηση ήταν τέτοια που έκανε το Καριωτάκι να είναι της μόδας από τότε. Ζητώ από τον Βαγενά να με διορθώσει αν λέω βλακίες. Και που έκανε κατά κάποιο τρόπο όλοι να γίνονται άλλοι. Κατά κάποιο τρόπο ο καθένας έγινε άλλος.
Ο, τώρα θα με διορθώσει η Εριέτη. Κάνει, λέει ο Εγκονόπουλος, στο σπίτι του αγιασμό. Και μπαίνουν, λέει, οι παπάδες, ο παπάς εκεί, πάει και στο εργαστήριο, βλέπει ο παπάς όλα τα έργα του Εγκονόπουλου και του λέει, μη κοιμάωσε. Και απαντάει ο Εγκονόπουλος, τέτοια οξυδέρκεια, μπράβο σου. Να μην πω παραπάνω πράγματα, γιατί είναι τέτοιου είδους όσο θα πω. Το πρόβλημα πάντως μένει πάντοτε ανοιχτό για μένα. Εγκονόπουλος χρώμα, Εγκονόπουλος λέξη, Εγκονόπουλος άλλη γλώσσα, Εγκονόπουλος πρόσωπα, τα οποία δεν είναι πατάτες, αλλά είναι σαν τα πρόσωπα των ειδωλίων των κυκλαδικών. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, τα πρόσωπα του Εγκονόπουλου είναι πάντοτε κάποιος άλλος. Αλλά για να πούμε ποιος ήταν ο πραγματικός Εγκονόπουλος, δεν έχω παρά αμέσως να δώσω το λόγο στην Εριέτη και να της πω να μας πει δύο λόγια για τον πατέρα της. Έλα, Εριέτη. Μάλλον να προετοίμαστε και... Έλα, σύντομα, να σε δούνε και λίγο. Συγγνώμη, μάλλον την πλάτη. Δεν πειράζει, κάνει ό,τι θέλεις. Γίνας εμάς την πλάτη. Ο Εγκονόπουλος ήταν ο παπάς μου. Άρα πολύ σημαντικό για μένα. Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούσαν ότι ήταν ένας ιδιόρυθμος και παλαβός. Όμως ήταν ο παπάς. Πώς είμαι καθενός του παπάς μου. Με το ωραίο το ξύρισμα κάθε πρωί που μου έλεγε «Δώσε μου ένα φιλί». Πολύ παπάς, πολύ προσιτός, πολύ κοντά σε ηλικίες, στις κάθε μου ηλικίες, προσιτός στο να μου διηγείται πράγματα και να μιλάμε για πράγματα που με τα χρόνια κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν να με πλησιάζει στα 14 μου, στα 15 μου, να μου κρατάει το ενδιαφέρον σε διάφορα πράγματα που μου έλεγε. Και δεν ξέρω, έχω με μεγάλη συγκίνηση είδα πόσο σπουδαίος ήταν. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε στο σπίτι κάμποσα. Αυτό όμως που ήταν τόσα πολλά μαζί και έτσι ωραία βαλμένα και με τόσο φως, μου αποδείξαν ακόμα περισσότερο το φως που είχε βάλει μέσα του. Γιατί ήταν ένας πάρα πολύ φωτεινός άνθρωπος. Μπράβο. Μεταξύ μας, αν θέλετε να διορθώσετε να κάνετε, πριν δώσουμε για ένα τέταρτο το λόγο κάτω. Κύριε Βαγγελά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Εγκονόπουλου, εάν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο γονατάς για τον Εγκονόπουλο, ότι ρώτησαν κάποτε τον Εγκονόπουλο αν γράφει κάτι. Και ο Εγκονόπουλος απάντησε, ναι, γράφω για να έχω κάτι να διαβάζω. Το έχετε ακούσει εσείς. Θα μπορούσε για το λογοπαίγνιο, όχι για να μειώσω τίποτα άλλο. Ξέρετε, το λογοπαίγνιο πολύ συχνά οι άνθρωποι το παρεξηγούν, αλλά είναι για να διασκεδάσουν την κουβέντα μας και το... όχι για να μειώσει ότι δεν έχω τίποτα άλλο να διαβάσω. Επειδή το ξέρω ως προσωπικότητα. Πάντως έχει δηλώσει σε μία συνέντευξή του ότι δεν τον φοβίζει ο θάνατος. Το μόνο πράγμα που τον θλίβει είναι ότι δεν θα μιλάει ελληνικά όταν πεθάνει. Οι άγγελοι μιλούν ελληνικά. Θα δείξει. Θα δείξει κατά όλοι. Οι άγγελοι μιλούν ελληνικά. Θα μιλήσει η απορία. Θέλετε λίγο. Ωραία. Σωτήρα. Εγώ να πω κάτι γι' αυτό που μου ρωτήσατε για τον Βαλκάνιο. Ο Εγκονόπουλος είναι ο κατεξοχήν Βαλκάνιος Έλληνας. Ταυτίζεται με όλους τους κατοίκους των Βαλκανικών χωρών. Αναφερθήκατε στον Μίρκο, τον Κράλη. Έχει πει Μίρκο Κράλη.
κλιμάτα του να βάσουν τα Βαλκάνια να γίνουν σαλόνι. Ναι, και εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Υπάρχουν Αλβανοί μέσα, Τουρκαλβανοί. Ένα ποίημα που τον είχε γοητεύσει ήδη από την εποχή της Γαλλίας ήταν η Αλυπασίας, αυτό το έρκος προς τιμήν του Αλύπασα, του Χατζησεκρέτη, ενός Τουρκαλβανού που είναι γραμμένο όμως στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, εκφράζει ένα πνεύμα βαλκανιότητας, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη... Κατά τον Ρίγα. Κατά τον Ρίγα. Κατά τον Ρίγα. Και γι' αυτό αναφέρθηκα σε κείμενα που διάβαζε της μεταβυζαντινής εποχής, τα οποία τον είχαν διεμβολήσει, θα μπορούσε να πει κανείς, και περνάνε μέσα από τα ποίηματά του. Κύριε Σόνια, έλα σου κύριε. Ήθελα λίγο πριν, επειδή είπατε για την υπερβολική αγάπη μου για τον Εγγονόπουλο, να σημειώσω τα εξής. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αφομοιωθεί εντελώς από αυτό το οποίο τους απασχολεί. Η ταύτιση της ποιήσεως ή των έργων του με τον ίδιο τον Εγγονόπουλο, αυτό σημαίνει. Και είχα γνωρίσει και άλλους, νομίζω και ο Εμπειρίκος ήταν έτσι, ο ποιητής, ο Καρούζος, ο Νόντας, ο Γονατάς επίσης, ήταν δηλαδή σε έναν κόσμο ξένο προς τον δικό μας. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια συνείδηση του περιβάλλοντος μας, εκείνη είναι αφομοιωμένη σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό ο Εγγονόπουλος αγαπούσε πάρα πολύ και το φίλο του, τον Δημήτρη, τον Δικιώνη. Και αυτό μονάχα να σας πω ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Πηγαίνοντας μια εκδρομή με τους σπουδαστές της αρχιτεκτονικής στην Καστοριά ή στη Βέρεια εκεί για να δουν αυτά τα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής της Λαϊκής, περί το μεσημέρι ψάχναν το δάσκαλό τους που είναι ο Πικιώνης, που είναι ο Πικιώνης. Άρχισε, μου έλεγε, μου τα αφηγεί το Εγγονόπουλο. Λέει, φοβήθηκα κι εγώ, σκέφτηκα λοιπόν πού μπορούμε να τον βρούμε. Και λέει, μάλλον θα έχει μείνει στο τελευταίο σπίτι που επισκεφτήκαμε. Και πράγματι, λέει, πήγα εκεί, ανεβαίνω στο δεύτερο όροφο και σε μια γωνιά καθόταν ο Πικιώνης με σκυμμένο το κεφάλι και είχε κλείσει έτσι το κεφάλι του το κράτα και έκλαιγε. Ο Εγγονόπουλος ήταν πολύ συγκινημένος που μου το αφηγήθηκε αυτό, γιατί τελικά μου είπε ότι ήταν αδελφές ψυχές. Ο Πικιώνης είχε γράψει για τα σπίτια που είχε εικονογραφήσει ο Εγγονόπουλος ότι έτσι είναι ψυχογραφίες σπίτια, ψυχογραφίες. Θέλω να πω, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά εκλεκτοί. Αυτό, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα πράγμα, όταν έκανε αγιογραφία, δεν έκανε Άγιους, έκανε Αγιοσύνη. Αυτό ακριβώς που οι βυζαντινές εικόνες κάνουν. Ό,τι βυζαντινή εικόνα και αν δείτε, δεν υπάρχει ούτε Άγιος, ούτε πορτρέτο, ούτε τίποτα. Υπάρχει η Αγιοσύνη. Αυτός ήταν ο Αντωνόπουλος και ο ποιητής και ο ζωγράφος και μπράβο στον Κουτσουμάλη και στην κυρία Καραδόντη που μας κάνανε να είμαστε σήμερα εδώ. Τους ευχαριστούμε πολύ. Κυριάκο, να μην σε πω πάλι Μητσοτάκη. Αν θα μου πείτε Μητσοτάκη θα σταματήσουμε. Όχι, γιατί ο Κακομοίρης τι έκανε. Όχι. Θα σας πω για το Μητσοτάκη, μετά να γελάστε. Εγώ θα ήθελα να αναδράμω λίγο την πορεία του Εγγονόπουλου και να πω ότι είχε την λεγόμενη γεωγραφική τύχη το να γεννηθεί στην Αθήνα. Στην πόλη γεννήθηκε. Να ζήσει στην Αθήνα. Έτσι πράγμα. Και μετά από αυτό. Να περάσει στο Βυζάντιο. Είπατε μόνο την Αγία Σοφία αγάπησε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν τα χρόνια του πολέμου. Ήτανε ο... Έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Την πόλη δεν την ξέρει. Ξέρει την Αγία Σοφία. Έλα, Ιερέτα, θα σου τα πει καλύτερα, Ιερέτα. Και να βρεθείς μετά στο Παρίσι, ένας μέρος
καλοβαλμένο. Θα μάθεις και το Παρίσι τώρα. Έλα, με τους το ζω, ήταν φοιτητής μου. Και θα τα πει όλα. Έλα, λέγε. Δεν είναι μικρό πράγμα. Όσο και να είχα... Άκου, όταν φτάνει... Όχι, ένα λεπτό. Όταν ο Εγγονόπουλος φτάνει στο Παρίσι, το μόνο που δεν είναι, είναι Έλληνας. Είναι Παριζιάνος. Έλα τώρα. Δεν θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει να αποφεύγει να θελωτηθεί για να μην καταλάβει το τι συμβαίνει γύρω του. Όλες αυτές τις ζυμώσεις, ας μην ξεχνάμε ότι το 24ο Μπρετών γράφει το πρώτο μανιφέστο. Ένας περίεργος νέος, ευφυής, με ερωτήματα, με αγωνίες, με, δεν μπορούσε να μην προσλάβει κάποια πράγματα. Πηγαίνει στην ιατρική λοιπόν, γιατί έτσι ήθελαν οι γονείς του. Και σύντομα καταλαβαίνει ότι δεν είναι φτιαγμένος για την ιατρική. Ενδεχομένως όλα τα περιραίοντα να τον επηρέασαν για να είπε εγώ θέλω να εκφραστώ αλλιώς. Το ερώτημά μου τώρα και η απορία μου. Πώς κάποια στιγμή αφήνει αυτά για να έρθει πίσω στην Ελλάδα. Να έρθει στην Ελλάδα και να βιώσει δύσκολα χρόνια. Αρχικά υπάρχουν δεσμεύσεις. Πηγαίνει στη σχολή και οι δύο δάσκαλοι του, ο Κόντογλου και ο Παρθένης, που τρέχει απεριόριστη αγάπη και σεβασμό για τους δύο δασκάλους του, σε βαθμό που να δυσκολεύεται να εκφραστεί. Ποιο είναι η ερώτηση? Η ερώτησή μου είναι από ποια στιγμή και έπειτα αποφασίζει να ενδοσκοπήσει, να αναζητήσει την ψυχή στοιχεία της τέχνης του που την καθιστούν τόσο δύσκολη. Θυμάμαι κάποτε είχα μια κουβέντα με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Χειμωνά και έκανα την κάφα να του πω ότι ξέρεις άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και μου λέει μην το ξαναπείς αυτό. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου λάθος. Η ψυχή του ανθρώπου έχει κοιτάσματα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αν δεν φτάσει σωστό. Ερώτηση θέλω. Μα σα το λέω, την ερώτησή μου θα πω. Ποια είναι. Λοιπόν, τι κάνει. Το έχει αντιληφθεί ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει επιστρώσεις. Εκεί συμβαίνει. Ποια είναι η ερώτηση. Μα όλα τη λέω ερώτηση είναι. Ποια. Εγώ τι λέω. Λοιπόν, σταμάτα. Σε ποια στιγμή ψάχνει τον εαυτό. Από ποια στιγμή. Θα σου απαντήσω εγώ αμέσως εκεί. Και θα με διορθώσουν όλοι εδώ. Όταν κατεβαίνει το 1927, έτσι. Λοιπόν, όταν κατεβαίνει στην Ελλάδα, δεν ξέρει σχεδόν ελληνικά. Και πού πάει. Πάει στο σχολείο το βράδυ για να μάθει ελληνικά. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μα τι είναι αυτό ακριβώς που το κάνει. Να επιστρέψει στην Ελλάδα σε μια χώρα που χυμάζεται από τον πόλεμο χωρίς να ξέρει τη γλώσσα. Έρχεται στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό. Η αγάπη για τον τόπο. Ο Κάκος ελληνικά. Ο Σολωμός ήξερε ελληνικά. Ο Καβάφης ήξερε ελληνικά. Άμα φτάσουμε έτσι, όλοι οι μεγάλοι κανένας δεν ήξερε καλά ελληνικά. Εγώ πιστεύω ότι η δυσκολία και στην ποιήση και στο έργο του, η δυσκολία έγκυται στο ότι η κάθε του λέξη που μεταχειρίζεται στην ποιήση. Λοιπόν, έχει... του χρόνου, επειδή εγώ είμαι 92 χρόνο, τον χρόνο, θα είναι ο Κουτσουμάνης στη θέση. Όχι, να τελειώσω. Ξέρετε τι λέει ο ίδιος. Η κάθε μου λέξη λέει, ακούστε το, τη ξομπλιάζω τη λέξη λέει, τη ξομπλιάζω, την κάνω ζωγραφική και τις βάζω τις λέξεις στη μία πλάι στην άλλη. Γι' αυτό η δυσκολία. Εγώ επιχείρησα πολύ να διαβάσω ποιήση του Εγγονόπουλου και δυσκολεύομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα που εκ του σύνεγγυς ασχολήθηκα λίγο με την ζωγραφική του, βλέπω και εκεί τη δυσκολία το να μπορέσει να βρεις το δρόμο και να καταλάβεις πόθεν αυτή η παραδοξολογία.
Δηλαδή, φτιάχνει ένα σώμα. Δεν ανεβαίνει να τα πει ένα πάνω. Θα τελειώσω. Φτιάχνει ένα σώμα. Ο, να σα πω κάτι, δεν είναι ο μόνο. Ο Δελβό το έκανε. Βρε Κυριάκο μου, ανέβα εδώ απάνω. Διάλεξη κάνει. Δεν βάζει ερώτηση. Να στο πω. Λοιπόν, και κάποια στιγμή λοιπόν αφήνει την τρύπα και λέει, α, το κεφάλι δεν το θέλω γιατί το πρόσωπο λέει ψέματα. Το σώμα λέει την αλήθεια. Αυτό είναι μια παραδοξολογία που τον εντάσσει στο ρεύμα του σουρεαλισμού, αλλά με ένα ειδικό του τρόπο. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας απαντήσουμε. Ναι. Ήκανος διάλεξη. Λοιπόν, να χειροκροτήσουμε τον κύριο Βελέα. Τέτοια ερωτήματα όμως, κύριε Βελέα. Τέτοια αυτό που θέλουμε εμείς. Αν όλοι που κάνουν ερωτήσεις μιλάγανε όπως εσύ 10 λεπτά, θα ήσουν απάνω, όχι κάτω. Τώρα πάμε στην ουσία. Γιατί αυτή η έκθεση. Γιατί αυτή η έκθεση. Αυτή η έκθεση, εμείς στον χώρο αυτόν στον οποίο υπηρετούμε τώρα. Φεύγουν όλοι. Φεύγουν όλοι. Φεύγουν, λέγε. Εμείς αυτόν τον χώρο στον οποίο υπηρετούμε τον θέλουμε. Εργαστήρι ιδεών. Τελειώνει, να αναπτύσσονται ιδέες. Και νομίζω ο Οικονόμος προσφέρει πολλές δυνατότητες. Το να περάσουμε σε ανθρώπους επισκέπτες, ότι δεν έρχονται να δουν 10 κρεμασμένα έργα. Πρέπει να εμείνουμε. Είδατε τι είπατε προηγουμένως. Ότι σε καιρούς χαλεπούς που βιώνουμε σήμερα, χρειάζεται ένας άλλος Οικονόμος για να πει κάποιες αλήθειες. Που τόλμησε να τις πει. Θα μπορούσα να μιλάω περιόριστα, αλλά...